πείτε μας ποια είναι η γνώμη σας για τη Δημοτική Αρχή των Χανίων. Στην καθημερινότητα θεωρείτε ότι έχει αναβαθμιστεί έτσι το επίπεδο ζωής των δημοτών ή υπάρχουν ακόμα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν? Ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο τοπίο και ένα έργο το οποίο ήταν κολλημένο σε μια συνολική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Εγώ είμαι κάτοικος 60 χρόνια της παλιάς πόλης. Το σημαντικότερο είναι... Πιστεύω πως θα βρεθεί σύντομα λύση. Ο Δήμαρχος έχει όλη την καλή θέληση. Πάντα υπάρχει το στοιχείο της νοοτροπίας και της αντίληψης. Βλέπω πράγματα, αλήθεια είναι, δεν έβλεπα στις παλαιότερες δημοτικές αρχές. Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, εδώ στο Prime Time της Δευτέρας σε ώρα αιχμής, και απόψε θα βρεθούμε δυτικά. Θα πάμε στον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης. Θα ασχοληθούμε με την πόλη των Χανίων, τον Δήμο των Χανίων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα είναι γεγονός και στην τελική ευθεία για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα είναι καθαριστική και για την πορεία των έργων σε όλους τους δήμους της Κρήτης και για τα Χανιά που θα μιλήσουμε απόψε. Να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σιμανδυράκη, που με αυτές τις άσχημες καιρικές συνθήκες βρίσκεται εδώ μαζί μας απόψε στο στούντιο της Crete TV, της εκπομπής Ώρα Αιχμής. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ που βρεθήκατε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Δασκαλάκη. Μεγάλη μου χαρά, και οι συνθήκες όντως ήταν δύσκολες, όμως ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο φαινόμενο που να μας ανησυχήσουν. Και μακάρι να εξελιχθεί έτσι ο καιρός στη διάρκεια της νύχτας χωρίς προβλήματα για καμιά περιοχή της Κρήτης. Δεν θα σας αφήσω όμως χωρίς τα Χανιά. Θα συνδεθούμε με τη δύναμη της τεχνολογίας με τα Χανιά και θα καλησπερίσουμε την συνάδελφό μας, την Βίκη την Παπαδογιαννάκη. Βίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από το στούντιο Χανίων. Και θα σε ευνηδιάσω λίγο, Βίκη. Αυτή τη στιγμή θα θέσεις το πρώτο ερώτημα στον Δήμαρχο των Χανίων, όχι όμως ως δημοσιογράφος, αλλά ως πολίτης των Χανίων. Με ευνηδίασες πράγματι, Μάνο. Περίμενα πολύ αργότερα την τοποθέτησή μου, όμως μιας και μου δίνεις αυτή την ευκαιρία, πράγματι θα απευθύνω ένα ερώτημα στον Δήμαρχο ως πολίτης, ως μητέρα που κυκλοφορεί σχεδόν καθημερινά στους δρόμους και που περπατώ στα πεζοδρόμια της πόλης μας. Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που δεν έτυχε να το απευθύνει κάποιος από τους δημότες τους οποίους απευθυνθήκαμε χθες, όμως θεωρώ ότι όλοι το είχαν κατά νου. Έχει να κάνει με τα πεζοδρόμια της πόλης και όχι μόνο στο κέντρο, που βλέπουμε ότι ήδη έχουν αρχίσει να αναπλάθονται. Ήδη βλέπουμε ότι έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες και έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλα έργα για το κέντρο. Όμως τι γίνεται με τις περιαστικές περιοχές, τι γίνεται με τις γειτονιές της πόλης? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να δούμε παρεμβάσεις σε γειτονιές και σε δρόμους κεντρικούς, όπως για παράδειγμα η οδός Ακροτηρίου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να αλλάξουν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Από εκεί και πέρα όμως μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα καθημερινότητας. Εκτός λοιπόν από τις κύριες, παρεμβάσεις, κύριε Σιμανδυράκη, τις οποίες έχετε δρομολογήσει, τι προβλέπετε για το μέλλον, για αυτές τις περιοχές στις οποίες αναφέρθηκα? Ωραία. Καταρχάς να ευχαριστήσω, γιατί μπαίνουμε κατευθείαν σε ουσιαστικά ζητήματα, σε ζητήματα που και οι ίδιοι οι πολίτες ενδιαφέρονται να λάβουν κάποιες απαντήσεις, καθώς η πραγματικότητα είναι γνωστή σε όλους μας και είναι γνωστή και σήμερα, ήταν γνωστή και στο παρελθόν και πρέπει να μην γίνει το ίδιο γνωστή τα επόμενα χρόνια, άρα να έχουμε παρέμβει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πεζοδρόμια λοιπόν. Η πόλη των Χανίων, το αστικό κέντρο, υποφέρει και είχε αναδειχθεί σαν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, τόσο το κομμάτι της προσπελασιμότητας, όσο και το κομμάτι της συνολικής αισθητικής αναβάθμισης, όσο το η έννοια ομπρέλα που έχει να κάνει με την αξία του δημόσιου χώρου. Και οι πολίτες στα Χανιά με έχουν ακούσει πολλές φορές να μιλάω για την αξία του δημόσιου χώρου. Ο δημόσιος χώρος είναι μια ευρύτερη πολιτική έννοια που σηματοδοτεί τη σχέση του πολίτη με οτιδήποτε έχει να κάνει βγαίνοντας από το σπίτι του. Και όταν ο δημόσιος χώρος προδιαθέτει θετικά τον πολίτη, αλλάζει αυτή η σχέση με το Δήμο, με τα κοινά και υπάρχει μια άλλη αντίληψη η οποία για μας είναι το σημαντικότερο. Επί της ουσίας όμως και συγκεκριμένα, τι παρεμβάσεις έχουμε κάνει για τα πεζοδρόμια?
Σήμερα που μιλάμε είναι σε ολοκλήρωση η μεγαλύτερη μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων που έχει γίνει ποτέ στα Χανιά. Το ύψος της είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα εκεί, σε αυτή τη μελέτη, ξέρετε, δεν κάναμε μια τυχαία επιλογή δρόμων. Προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τις μεγαλύτερες ανάγκες και να μπορέσουμε σύντομα να δημοπρατήσουμε το συγκεκριμένο έργο. Και θέλω να πω το εξής, ότι δεν είναι μόνο ότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία για να απαντήσουμε στις ανάγκες, είναι ότι εκμεταλλευτήκαμε και μία πρόσκληση που εγκαίρως είχαμε διακρίνει ότι θα έρθει χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, με αποτέλεσμα, κύριε Δασκαλάκη, αυτό το έργο σε λίγους μήνες, ενδεχομένως σε 2 ή 3 μήνες το αργότερο από τώρα, να έχει ολοκληρώσει και να έχει ανάδοχο, να έχουμε εργολάβο δηλαδή που θα ξεκινήσει εργασίες, χωρίς οι δημότες να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία με ίδιους πόρους, το περνάμε στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα άμεσο και ουσιαστικό που έχει να κάνει με την ανακατασκευή και αναβάθμιση των πεζοδρομίων. Το δεύτερο αφορά, κύριε Δασκαλάκη, μια άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία που εγώ τη θεωρώ από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας. Είναι η μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην πόλη των Χανίων. Η έκτασή της είναι 30 οικοδομικά τετράγωνα. Περιλαμβάνει όλη την περιοχή πέριξ του ΚΤΕΛ, του Δημαρχείου, από την Οδό Γογονή μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη και την Κισάμου. Οι Χανιώτες θα γνωρίζουν αυτά. Είναι λοιπόν 30 οικοδομικά τετράγωνα, ένα έργο 8 εκατομμυρίων ευρώ, που θα γίνει μια... Μας αγγίζει και εμάς ως Crete TV, γιατί τα γραφεία μας είναι στη Μάρκου Μπότσαρη. Εκεί λοιπόν δημιουργείται μια σχέση, αλλά το βασικότερο είναι ότι απαντάμε σε ένα ζήτημα. 4 εκατομμύρια ευρώ μέσα στους επόμενους 2, το πολύ λόγω της γραφειοκρατίας, 3 μήνες, θα έχουμε ανάδοχο και εργολάβο, θα τον δουν οι Χανιώτες, και 30 οικοδομικά τετράγωνα που περιμένουμε από μέρα σε μέρα, από το Υπουργείο Οικονομικών, την έγκριση για τη δημοπράτηση. Και αυτό, κύριε Δασκαλάκη, αφορά τις παρεμβάσεις που κάνουμε και απαντάμε στο πρόβλημα. Τι όμως πρέπει να γίνει πίσω και πριν από αυτό? Να έχουμε πράξεις εφαρμογής. Ένας τεχνικός όρος για τους περισσότερους πολίτες, θα το πω πάρα πολύ απλά. Όταν μία πόλη, ένα αστικό ιστός, δεν έχει πράξη εφαρμογής από την πολεοδομία, δεν γνωρίζουμε τα όρια των δρόμων, άρα δεν μπορούμε να παρεύουμε. Υπάρχουν λοιπόν γειτονιές που δεν βλέπουν πεζοδρόμια. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι δήμοι της Κρήτης αυτό, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι είναι μια εθνική υστέρηση που έχει να κάνει με τον χωροταξικό σχεδιασμό, έχει να κάνει με την πρόβλεψη που θα έπρεπε να είχαμε ως κράτος να γνωρίζουμε τα όρια της ιδιοκτησίας του Δήμου, συνολικά του κράτους και τους πολίτες. Αυτά λοιπόν τα όρια τα ξεκαθαρίζουμε με πολλές δυσκολίες και καθυστερήσεις γραφειοκρατικές, αλλά σε κάθε περίπτωση οι γειτονιές που απορούν γιατί δεν έχουν πεζοδρόμιο θα λάβουν τη θετική απάντηση και αυτή σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε αυτό το βασικό έργο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Άρα λοιπόν στην ολοκλήρωσή τους αυτές οι παρεμβάσεις και οι επόμενες που ασφαλώς θα πρέπει να έρθουν για να λύσουμε όλο το κομμάτι, δίνουν την πρότασή μας και τις παρεμβάσεις συγκεκριμένα και πρακτικά για το κέντρο. Από εκεί και πέρα θα μπορούσα να μιλήσω πολλή ώρα για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν επειδή στο δημόσιο χώρο. Επειδή θα σταθούμε σε αυτό και θα πάμε και αναγειτονιά, ανασυνοικία για να μας πείτε κάποια πράγματα, γιατί βλέπω κάποια ερωτήματα. Ωραία. Καταρχήν να πω ότι είναι στη διάθεση των τηλεθεατών οι τρόποι επικοινωνίας. Ωραία, έχουμε στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δασκαλάκης papakicrete.gr το mail της εκπομπής. Ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μεταφέρετε τα ερωτήματά σας αλλά και τους προβληματισμούς σας και εμείς θα τους μεταφέρουμε στον Δήμαρχο Χανιών, τον κύριο Παναγιώτη Σημανδυράκη. Βίκη, έρχομαι ξανά σε σένα. Επειδή προετοιμαστήκαμε αρκετά για την απόψινη εκπομπή, θέλαμε να μιλήσουμε και με πολίτες. Θέλω να μου μεταφέρεις λίγο την αίσθηση που σου έδωσε ο κόσμος, γιατί θα δούμε σε πολύ λίγο έτσι ένα μικρό γκάλωπ στους δρόμους των Χανίων, για τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τους Χανιώτες και τις Χανιώτισες. Η γενική αίσθηση σε σχέση με το πώς βλέπει ο κόσμος, με το πώς βλέπει ο Χανιώτης στη Δημοτική Αρχή των Χανίων, είναι ότι γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια, μια φιλότιμη προσπάθεια να λυθούν προβλήματα. Την επιστροφή μόνο οι συνάδελφοι, αν μπορούν να μου κλείσουν. Να λυθούν προβλήματα λοιπόν της καθημερινότητας. Επίσης, ότι υπάρχει διάθεση από τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής για θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική. Μας είπαν δηλαδή οι δημότες των Χανίων
ότι βρήκαν πόρτες ανοιχτές όταν χρειάστηκε να χτυπήσουν στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αναμφισβήτητα, όταν μιλάμε για κοινωνική πολιτική. Αλλά γενικότερα, ακόμη και για παράπονα της καθημερινότητας, όπως για το κυκλοφοριακό, που είναι κάτι που μας ταλανίζει κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού, οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι ναι, υπάρχει, είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να επιληθεί από τη μια στιγμή στην άλλη, αναγνωρίζουν όμως διάθεση. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι μας εξέπληξε ευχάριστα από αυτές τις σύντομες συνεντεύξεις που είχαμε με πολίτες των Χανίων και μιλάμε για αντιπροσωπευτικά ενδεχομένως μηνύματα. Καταρχήν βρέθηκες σε κεντρικούς δρόμους των Χανίων. Όλα τα αγκάλο που γίνονται στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, πάμε στους κεντρικούς δρόμους των πόλεων, εκτός και να αφορά μια συγκεκριμένη συνοικία. Άρα είναι ένα ενδεικτικό έτσι, κομμάτι δηλώσεων και απόψεων των πολιτών. Θα ήθελα μαζί με τον Δήμαρχο των Χανίων να δούμε τι ακριβώς σου είπαν οι Χανιώτες και οι Χανιώτισσες. Και αμέσως μετά θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πείτε μας, ποια είναι η γνώμη σας για τη Δημοτική Αρχή των Χανίων? Με όλα που βλέπουμε ότι γίνονται, τις προσπάθειες, τα έργα, το ότι βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής του Χανιώτη μετά από πολλά χρόνια, μας κάνουν την Δημοτική Αρχή αγαπητή για μένα και τον περίγυρό μου. Γενικά προσπαθεί τώρα ο νυν δήμαρχος, βελτιώνει τα πράγματα. Εντάξει, μια χαρά όλα. Τι να κάνουμε, αγωνίζεται ο καθένας, αγωνίζεται. Στην καθημερινότητα θεωρείτε ότι έχει αναβαθμιστεί έτσι το επίπεδο ζωής των δημοτών ή υπάρχουν ακόμα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν? Ναι, αλλά έχουν αναβαθμιστεί και έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ το επίπεδο της πόλης μας. Ο δήμαρχος είναι άριστος, ενδιαφέρεται για τα Χανιά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πρόβλημα κανένα δεν έχουμε. Προς το παρόν. Δεν βλέπετε κάποιο πρόβλημα στην καθημερινότητα των δημοτών? Θεωρείτε ότι είναι όλα εντάξει? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να κατεβαίνω στα Χανιά, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι από το Δήμο. Εγώ είμαι κάτοικος 60 χρόνια της παλιάς πόλης. Το σημαντικότερο είναι ο κορεσμός πλέον από αυτοκίνητα και δεν υπάρχουν χώροι στάθμες. Και ούτε για εμάς τους κάτοικους, ούτε για τους ξένους, ειδικά που έρχονται για ποιο είναι αγανακτισμένοι. Και πάλι καλά που έρχονται εδώ ακόμα και συνεχίζουν και έρχονται και μας τιμούν. Αλλά δεν βλέπω λύση τίποτα. Όσοι δήμαρχοι και να πέρασαν, τίποτα. Και η πολιτική είναι μάλλον να φύγουν όλα τα αυτοκίνητα από το κέντρο, εντάξει, αλλά κάπου πρέπει να πάνε. Γιατί έχει έσοδα ο Δήμος και από αυτά. Λοιπόν. Θα εκτιμούσα ότι είναι το κυκλοφοριακό, αλλά πιστεύω πως θα βρεθεί σύντομα λύση. Ο Δήμαρχος έχει όλη την καλή θέληση. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν χώροι, αλλά κάποια στιγμή πιστεύω πως θα βρεθεί το πρόβλημα, η λύση στο πρόβλημα με περιφερειακά πάρκινγκ, με μικρά λεωφορεία. Καταρχήν αυτό πιστεύω. Ειδικότερα το καλοκαίρι είναι μεγάλο πρόβλημα, ναι. Δεν είμαι από εδώ, αλλά εδώ βλέπω όλα πάνε ρολόι. Καθαριότητα. Τέλεια, όλα εντάξει, είναι μια χαρά πάνω. Ποια είναι η άποψή σας για τη Δημοτική Αρχή? Λοιπόν, αυτό που βλέπω τουλάχιστον, επειδή έχω μια επαφή με κοινωνικά θέματα και η αρμόδια αντιδήμαρχος και αυτά τα θέματα αφορούν μαθησιακές δυσκολίες και τα λοιπά, έχω βρει άμεση ανταπόκριση από τον κύριο Βαρδάκη και την κυρία Ζερβουδάκη και τον ίδιο τον δήμαρχο συγκεκριμένα. Η άποψή μου λοιπόν όσον αφορά αυτό το τομέα, τον κοινωνικό, είναι εξαιρετική. Ως πολίτης του Δήμου Χανίων και κάτοικος τα τελευταία 50 χρόνια βλέπω πράγματα, αλήθεια είναι, που δεν έβλεπα στις παλαιότερες δημοτικές αρχές. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το κομμάτι. Φαίνεται να υπάρχει όρεξη να γίνουν πράγματα, άσχετα ποιος τα είχε προϋπολογίσει, ποιος τα είχε φτιάξει. Το θέμα είναι να γίνεται για την πόλη μας κάτι. Να φτιάχνεται και να το βλέπουμε εμείς οι δημότες και να το χαιρόμαστε. Λοιπόν, Βίκη, έρχομαι σε σένα γιατί θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το κομμάτι του κυκλοφοριακού, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα που καίει. Είναι ένα θέμα που δεν καίει μόνο τους κατοίκους των Χανίων, καίει και τους επισκέπτες. Ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της χρονιάς έχει μεγάλη επισκεψιμότητα τα Χανιά.
Και θα ήθελα να κάνουμε την αρχή με το δικό σου πρώτο ερώτημα, να ξεκινήσουμε λίγο με τους χώρους στάθμευσης που είναι ένα πρόβλημα για τα Χανιά. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα για τα Χανιά, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, και ναι μεν υπάρχει η διάθεση να αλλάξει η φιλοσοφία και να περάσουμε σε μια διαφορετική κινητικότητα, να έχουμε περισσότερη χρήση ποδηλάτου, να κυκλοφορούμε περισσότερο με τα πόδια και να αφήνουμε το αυτοκίνητό μας λίγο πιο μακριά από το κέντρο. Από την άλλη πλευρά όμως, γεγονός είναι ότι πρέπει να εξασφαλιστούν χώροι στάθμευσης. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να μας πει ο κ. Μανδυράκης ποιος είναι ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό μέσω πρωτίστως της εξασφάλισης νέων θέσεων στάθμευσης, δεδομένου και ότι έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλα έργα τα οποία θα στερήσουν τις ήδη περιορισμένες θέσεις. Δηλαδή, μέσα στον επόμενο χρόνο το κέντρο των Χανίων θα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Έχουμε αυτή τη στιγμή αναπλάσεις, έχουν ξεκινήσει αναπλάσεις από τη Δημοτική Αγορά Χατζημιχάλη Γιάνναρης Καλλίδη Πειραιός. Ξεκινάει μεγάλη ανάπλαση στα 30 οικοδομικά τετράγωνα. Θα αρχίσει η ανάπλαση της 1866. Αυτό σημαίνει ότι χάνονται και θέσεις που ήδη έχουμε. Και έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι που, αν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις, θα είναι επίσης χρυσό για τον τουρισμό. Άρα, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, πώς θα κυκλοφορούν οι δημότες, πού θα σταθμεύουν οι επισκέπτες, κύριε Σημανδυράκη? Και πρωτού απαντήσει, κύριε Σημανδυράκη, επειδή είναι σχετικό το πρώτο ερώτημα που έχει έρθει από τηλεθεάτρια από τα Χανιά, μας λέει για τον χώρο, λέει, πίσω από το Φυρκά, εκεί που ουσιαστικά είναι, λέει, και ο μοναδικός χώρος στάθμευσης και το χειμώνα, το καλοκαίρι συμβαίνει το αδιαχώρητο. Κάνει και ένα παραπονάκι ότι εκεί πέρα, λέει, πέφτουν και κλήσεις. Το μεταφέρω σε εσάς, μην ξεκινήσουμε όμως με αυτό. Έθεσε ένα κέριο ερώτημα η Βίκη Παπαδογιαννάκη. Νομίζω ότι και τα δύο ερώτημα, και της τηλεθεάτριας και τα θέματα που έβαλε η αγαπητή Βίκη, είναι στο ίδιο πλαίσιο, με την άποψη ότι ψάχνουμε χώρους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ψάχνουμε χώρους. Και αυτό γινόταν διαχρονικά. Και κατά τη γνώμη μου, πρέπει λίγο να αντιστραφεί το ερώτημα. Ψάχνουμε χώρους στάθμευσης ή ψάχνουμε μια αλλαγή στο συνολικό κυκλοφοριακό μοντέλο? Εκ των πραγμάτων, κύριε Δασκαλάκη, μια πόλη με τα χαρακτηριστικά των Χανίων, που σχεδιάστηκε την δεκαετία του 50 για ένα πληθυσμό περίπου στο 1/4, με άλλα χαρακτηριστικά, με άλλο τρόπο μετακίνησης, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα δεδομένα του σήμερα. Για πολλές δεκαετίες χτίζαμε άναρχα, δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη και έχουμε φτάσει σε μία πόλη η οποία δεν μπορεί να αντέξει το φόρτο του κυκλοφοριακό το οποίο δέχεται. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι τα Χανιά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι από τις πόλεις που θα μπορούσαν να συναγωνιστούν σε κυκλοφοριακό πρόβλημα την Αθήνα, όχι τον Αύγουστο. Γιατί η Αθήνα αδειάζει τον Αύγουστο. Δηλαδή έχει πολύ σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες. Εγώ δεν θέλω μήνες. Να μπω σε μια διαδικασία να συγκρίνω. Γνωρίζω, αναγνωρίζω το πρόβλημα ως πάρα πολύ σημαντικό. Καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις ως το νούμερο ένα πρόβλημα. Μα διπλασιάζεται και ο αριθμός των αυτοκινήτων. Και τουλάχιστον διπλασιάζεται, ενδεχομένως και παραπάνω. Και από εκεί και πέρα μπαίνουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Πώς σχεδιάζεις τη λύση του προβλήματος? Την εξετάζεις σε συγκεκριμένα σημεία ή έχεις ένα συνολικό σχέδιο, το οποίο και εγώ το άκουγα χρόνια ότι δεν υπήρχε στα Χανιά, και πώς θα μπορέσουμε να δούμε μακροπρόθεσμα την πορεία εξέλιξη του κυκλοφοριακού? Κύριε Δασκαλάκη, πλέον τα Χανιά έχουν αυτό το συνολικό σχέδιο, έχουν αυτή τη συνολική κυκλοφοριακή μελέτη. Και έχω καταβάλει προσπάθεια να πείσω ότι υπάρχει αυτή η μελέτη. Λέγεται Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, όπου πολλοί επιστήμονες με πολλές μετρήσεις, με πολλά σενάρια, έχουν καταλήξει στις βασικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην κυκλοφορία των Χανίων. Είναι αλλαγές κυκλοφοριακές δομικές, ή σε συνδυασμό και με χώρους στάθμευσης? Είναι δομικές αλλαγές που συνδυάζουν την μεταβολή στις ροές των αυτοκινήτων και ταυτόχρονα την παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης των πολιτών. Θα πω μερικά παραδείγματα. Οι πολύ κεντρικές αρτηρίες των Χανίων καταλήγουν με έμεσο ή με άμεσο τρόπο, με ένα ακτινωτό σύστημα, μπροστά από τη Δημοτική Αγορά. Αυτό λοιπόν στην καινούργια πρόταση, την οποία έχουμε πλέον και έχουμε περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλάζει.
κινούμαστε περιφερειακά της πόλης και αυτό γίνεται με συγκεκριμένες μεγάλες μονοδρομήσεις. Η οδός Ανδρέα Παπανδρέου, που είναι μία από τις κεντρικές οδούς που συνδέουν την αγορά με τα δικαστήρια, αλλάζει και γίνεται μονοδρόμηση προς τα δικαστήρια. Η Ελευθερίου Βενιζέλου και αυτή μονοδρομείται. Άρα είναι άνοδος ουσιαστικά. Είναι άνοδος με αποτέλεσμα να μην στέλνει περισσότερα αυτοκίνητα μπροστά από το κέντρο. Και αυτό όμως δεν μετατοπίζει το πρόβλημα, ας πούμε, από την πλευρά της Ιερών Πολυτεχνείου. Ωραία, το μετατοπίζει, αλλά ουσιαστικά διοχετεύει περιφερειακά την κίνηση και είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Πώς όμως μια κίνηση η οποία κινείται περιφερειακά της πόλης μπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες που θέλουν να έρθουν στην καρδιά και στο κέντρο της πόλης? Εκεί έρχονται οι αλλαγές και οι επενδύσεις που έχουμε κάνει πλέον σε εξοπλισμό. Αναφέρομαι σε 5 μεγάλα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία προτάξαμε στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ μαζί και με κάποια άλλα οχήματα, τα οποία θα έρθουν και θα διασυνδέουν τα περιφερειακά πάρκινγκ, το τρίτο κομμάτι στο puzzle, που θα δίνουν την ευκαιρία με χαμηλό αντίτιμο, ενδεχομένως και δωρεάν τα πρώτα χρόνια, στους πολίτες και τους εργαζόμενους, κύριε Δασκαλάκη, οι οποίοι μέχρι πότινος κατέβαζαν τα αυτοκίνητα στο κέντρο με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αναζήτησης χώρου στάθμευσης, τα άφηναν για 8-9 ώρες και στο τέλος της δουλειάς επέστρεφαν πίσω. Τώρα τι θέλουμε? Θέλουμε να σταθμεύουν στα περιφερειακά πάρκινγκ, τα οποία έχουν εντοπιστεί και δουλεύουμε πυρετοδός ώστε να ξεπεραστούν τα σημαντικά θέματα τα οποία υπάρχουν, και από τα περιφερειακά πάρκινγκ με τα ηλεκτρικά λεωφορεία να κατεβαίνουν στο κέντρο. Αυτό θα γίνει σε κλίμακα και θα συμπληρωθεί από ένα ακόμα μέτρο με πολλούς σταθμούς ποδηλάτων, ηλεκτρικών και συμβατικών, που με μεγάλη ευκολία οι πολίτες θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιούν για να κατέβουν στο κέντρο της πόλης. Εγώ θέλω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί στο Ηράκλειο ουσιαστικά αυτό έχει επιτευχθεί. Δηλαδή έχουμε ένα πεζοδρομημένο κέντρο και περιμετρικά τους χώρους στάθμευσης. Βεβαίως το Ηράκλειο δεν έχει χώρους στάθμευσης. Δηλαδή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης. Καμία πόλη δεν έχει. Σε ώρες αιχμής, αλλά και όχι μόνο, ουσιαστικά έχουμε μία μετατόπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος περιμετρικά του κέντρου. Mm-hmm. Αυτό δεν σας προβληματίζει στα Χανιά? Ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρξει ηρεμία στο κέντρο, αλλά περιφερειακά, αν δεν υπάρξει ουσιαστικό σχεδιασμό για τις θέσεις στάθμευσης, να έχουμε ένα μπλοκάρισμα των δρόμων που οδηγούν προς το κέντρο? Υπάρχει, ξέρετε, η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τους επιστήμονες, τους ανθρώπους που γνωρίζουν και μπορούν να τρέξουν διάφορα σενάρια. Οι λύσεις στις οποίες έχουμε καταλήξει δεν είναι επειδή κάποιος αντιδήμαρχος ή ακόμα και εγώ ως δήμαρχος αποφάσισα να εφαρμόσω. Είναι διάφορα σενάρια τα οποία έχουμε κάνει σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και είναι η βέλτιστη επιλογή μεταξύ όλων των διαθέσιμων επιλογών που έχουμε. Κοιτάξτε, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι κάτι το οποίο θα βρει μία άριστη λύση η οποία θα ικανοποιεί τους πολίτες, οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν με μία νοοτροπία που είχαμε όλοι ενδεχομένως στο παρελθόν, ότι το αυτοκίνητο είναι το όχημα το οποίο θα με μεταφέρει ακριβώς στον προορισμό μου. Mm-hmm. Αυτή η νοοτροπία υπήρχε και υπήρχε για πάρα πολλές δεκαετίες και δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει. Τις προηγούμενες δεκαετίες, χαρακτηριστικά, κύριε Δασκαλάκη, οι πολιτικές που εφάρμοζαν οι δημοτικές αρχές ήταν να προσπαθήσουν να επιταχύνουν τις ροές των αυτοκινήτων ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όμως πλέον έχουμε τέτοιο αριθμό οχημάτων, και ιδιαίτερα τους τερινούς μήνες, που είναι μονόδρομος να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα κέντρα των πόλεων, δημιουργώντας όμως εναλλακτικούς τρόπους. Και βέβαια σε αυτό είναι και η επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων, που θα το δείτε και σε όλες τις αναπλάσεις οι οποίες θα συμβούν. Καταρχήν θέλω να σας πω, όπως με ειδοποιούν από το κοντρόλ, ότι έχουμε ένθερμη συμμετοχή των δημοτών σας με ερωτήματα. Χαίρομαι. Για να τους κρατήσω σε ενδιαφέρον, έχω λάβει ερωτήματα για το κολυμβητήριο, ερωτήματα για την αγορά των Χανίων, για το πολεμικό μουσείο που είχε καταστραφεί από την φωτιά, αλλά και για θέσεις αμαία. Θα ξεκινήσω με αυτή την ερώτηση. Υπάρχει ερώτημα τηλεθέτη που λέει, μέσα σε αυτόν τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό τίθεται και μία νέα χωροθέτηση για τις πιάτσες των ταξί και φέρνει παράδειγμα την πλατεία 1866. Παντού έχει υπάρξει εκταμένη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Συγκεκριμένα για αυτό που με ρωτάτε, έχει υπάρξει επικοινωνία με τους εκπροσώπους των ταξί και υπάρχει μια διαφορετική διαρρύθμιση
Δεν θέλουμε να υπάρχει μια τεράστια ουρά ταξί στην πλατεία 1866. Προφανώς δεν θα καταργηθεί μετά την ανάπλαση η συγκεκριμένη πιάτσα, αλλά όχι σε αυτό το εύρος το οποίο βλέπουμε να υπάρχει αυτή την περίοδο, ώστε και οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι επισκέπτες, αλλά να υπάρχει μια διαφορετική τάξη μέσα σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Για τις θέσεις ΑΜΕΑ να πω χαρακτηριστικά ότι έχουν κυριολεκτικά, αν δεν κάνω λάθος, τριπλασιαστεί ή κάπου εκεί είναι οι αριθμοί των νέων θέσεων ΑΜΕΑ που υπάρχουν, μαζί με την προσθήκη της συνδικής συσκευής που είχε γίνει και είχαμε ευραβευθεί, είχε ξεκινήσει και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, για τον εντοπισμό κατελημένων θέσεων, ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες πού μπορούν να παρκάρουν και πού όχι. Όλες οι αναπλάσεις, κύριε Δασκαλάκη, όλες οι παρεμβάσεις γίνονται πάντα με προτεραιότητα στην προσβασιμότητα ατόμων ΑΜΕΑ και γενικότερα στην διευκόλυνση της ήπιας κινητικότητας. Βίκυ, έρχομαι σε σένα για το επόμενο ερώτημα. Θα μπορούσα όμως να απαντήσω και στα θέματα που είπατε. Θα απαντήσουμε, τα κρατάω, τα είπα για να κρατήσω σε ενδιαφέρον τους τηλεθεατές. Θα πάμε σε αυτή την ενότητα, έρχονται διαρκώς. Βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά και τεράστιο ενδιαφέρον για τα κολυμβητήρια. Βίκυ. Θέλω να πάμε λίγο στις αθλητικές υποδομές και πριν πάμε στις αθλητικές υποδομές, οποίες... θα ήθελα, επειδή συγκεντρώνουμε τα ερωτήματα, θα ήθελα να μείνουμε λίγο παραπάνω στο κυκλοφοριακό, γιατί έρχονται και άλλα ερωτήματα από τους τηλεθεατές. Θα ήθελα να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτό αρχικά. Ωραία, να μείνω λοιπόν σε αυτό, γιατί ακούσαμε τον Δήμαρχο. Κύριε Σμανδυράκη, μας αναπτύξατε ουσιαστικά το όραμα της Δημοτικής Αρχής για το πώς μπορεί να επιληθεί το κυκλοφοριακό, που όπως αντιλαμβανόμαστε έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή είναι κάτι που δεν θα το δούμε να γίνεται αύριο στην πόλη των Χανίων, ούτε το προσεχές καλοκαίρι. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ξανά, πρόβλεψη για άμεση αντιμετώπιση, θέλω να πω το προσεχές καλοκαίρι, θα δούμε κάποιες λύσεις, έστω και προσωρινού χαρακτήρα, που θα ανακουφίζουν κάπως το κυκλοφοριακό. Θέσεις που θα καταργηθούν, θα αντικατασταθούν, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που μας περιγράψατε προηγουμένως, που και οι πολίτες θα έχουν αλλάξει ίσως νοοτροπία, θα αφήνουν πιο μακριά το αυτοκίνητό τους στα δικαστήρια ενδεχομένως, για να κατέβουν στο κέντρο ή στο λιμάνι. Αυτό όμως χρειάζεται κάποιο χρόνο για να καλλιεργηθεί. Μέχρι τότε... Θα πω κάτι το οποίο έχει γίνει άμεσα και ήταν και η πιο άμεση παρέμβαση που αποδεικνύει τα αντανακλαστικά της Δημοτικής Αρχής στο κομμάτι θέσεων στάθμευσης, αλλά και συνολικά του δημόσιου χώρου. Ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στα Χανιά σχετικά με το ακίνητο της πρώην ΑΒΕΑ. Ένα ακίνητο περίπου 3 και κάτι στρεμμάτων στο παραλιακό μέτωπο, έναντι του κολυμβητηρίου της Νέας Χώρας. Ένα ακίνητο το οποίο... και ήταν και η πρώτη απόφαση που πήρα ως Δήμαρχος στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, η πρώτη απόφαση, που ενώ ο Δήμος είχε αποφασίσει να το απελευθερώσει, εμείς επαναδεσμεύσαμε. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, είναι ο χώρος, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές που είναι εκτός Χανίων, είναι ο χώρος από τον Φυρκά προς τη Νέα Χώρα. Ακριβώς. Η ευθεία που περνάει μπροστά από το κολυμβητήριο των Χανίων. Εκεί λοιπόν υπήρχε το μοναδικό, και το τονίζω, το μοναδικό διαθέσιμο ελεύθερο ακίνητο το οποίο μπορούσε να αποκτήσει ο Δήμος Χανίων. Και ξέρετε, κόστησε 4,5 εκατομμύρια ευρώ στην αντικειμενική αξία, πολύ χαμηλότερα δηλαδή από όσα έχουν πουληθεί και ήδη κτίζονται τα πέριξ του ακινήτου αυτού. Η απάντηση γιατί αγόρασε ο Δήμος αυτό το ακίνητο ήταν διπλή. Πρώτον, για να γίνει ένα πάρκο στην επιφάνειά του, και το δεύτερο είναι να γίνει ένα τριώροφο μεγάλο πάρκινγκ στο υπόγειο. Μέχρι να κατασκευαστεί, γιατί τώρα είμαστε στη διαδικασία της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος, ήδη αυτός ο χώρος λειτουργεί ως ένας πολύ μεγάλος χώρος στάθμευσης, ο οποίος δεν θα υπήρχε. Άρα λοιπόν υπάρχει ήδη ένας πρόσθετος χώρος στη διάθεση των πολιτών. Το δεύτερο, το οποίο το έχουμε ανακοινώσει, είναι στην περιοχή του Κλαδισσού, ένα συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο κοιτάμε τώρα να οριοθετήσουμε, δεν θα μπω στη γραφειοκρατία, για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα μεγάλο χώρο στάθμευσης, ο οποίος θα δουλεύει άριστα με τα λεωφορεία τα οποία σας ανέφερα προηγούμενα. Να προσθέσω ερώτημα, τηλεθεατή, επειδή δεν είμαι αυτό. Όπως ισχύει, λέει, με αυτό το ακίνητο από την περιοχή της Νέας Χώρας, αν θα μπορούσε να υπάρξει ένας χώρος στάθμευσης στην Δυτική Τάφρο. Η Δυτική Τάφρος, όπως και η Ανατολική,
είναι αρχαιολογική ζώνη Α, με τους περιορισμούς που έχει, τους αναλαστικούς περιορισμούς της αρχαιολογίας. Δεν υπάρχει ούτε καν διάθεση συζήτησης από τη μεριά του Υπουργείου και της αρχαιολογίας, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως χώρο στάθμευσης. Αντίθετα, επειδή είδαμε ότι εκεί η περιοχή δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, ήδη έχουμε παρουσιάσει τις μελέτες ανάπλασης όλου του παραλιακού τμήματος σε συγκεκριμένη περιοχή και μπορώ να σας αναλύσω συνέχεια, αλλά και κάτι άλλο. Υπογράφουμε σε 2 εβδομάδες την μελέτη μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου θα ενοποιήσουμε τη Δυτική Τάφρο και θα δημιουργήσουμε μια επιπλέον διαδρομή εντός της πόλης, αναδεικνύοντας τα ενετικά τείχη. Θέλω να πω, κύριε Δασκαλάκη, το εξής, ότι οι λύσεις ούτε εύκολες είναι, ούτε υπάρχουν εκεί που τις θέλουμε. Δυστυχώς, τα κίνητα είναι εξαιρετικά περιορισμένα και δεν μπορούμε να παλωτριώσουμε, για παράδειγμα, ένα οικοδομικό τετράγωνο και να το κάνουμε πάρκινγκ. Αυτό όμως που εξαντλούμε είναι δυνατότητα περιφερειακά να δημιουργήσουμε αυτούς τους χώρους και ναι, για να απαντήσω στην κυρία Παπαδογιαννάκη, ναι, θεωρώ ότι στην επόμενη τουριστική σεζόν κάποιοι σημαντικοί και μεγάλοι χώροι θα μπορούν να λειτουργήσουν ως περιφερειακά πάρκινγκ και να συνεργαστούν και να δώσουν τα πρώτα δείγματα του πώς θα είναι η κυκλοφορία το επόμενο διάστημα. Διπλό ερώτημα τηλεθεατή για κυκλοφοριακό. Mm-hmm. Επειδή αναφέρεσαι στον κόμβο του Κλαδισσού, λένε οι τηλεθεατές, εκεί θα μπορούσε να γίνει ένα έργο αντίστοιχο με αυτό που έχει γίνει εδώ στο Γιώφυρο, στην πόλη του Ηρακλείου, με έναν ανισόπεδο κόμβο, γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται από και προς τον Δήμο του Πλατανιά είναι ένας μεγάλος αριθμός. Πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, αν μπορεί να υπάρξει, λέει, μια κυκλοφοριακή αλλαγή στην Σούδα, στο ύψος του λιμανιού. Εκεί υπάρχει, λέει, μια μονοδρόμηση που φαίνεται ότι δεν έχει τρέξει στην περιοχή. Το μεταφέρω ακριβώς όπως έχει γραφτεί. Εντάξει, είναι πολλά θέματα, ενδιαφέροντα όλα. Ο συγκεκριμένος τηλεθεατής, μάλλον, έχει εσωτερική πληροφόρηση, γιατί ήδη το κομμάτι της συνολικής μελέτης του κόμβου του Κλαδισσού, όχι μόνο κυκλοφοριακά αλλά και υδραυλικά, δηλαδή κάτω από την Κήτη που έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ήδη είμαστε σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη αλλά και την υπηρεσία της ΔΕΙΑΧ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη παρέμβαση που θα είναι και η συνέχεια της παρέμβασης της ανάπλασης της οδού Κισάμου, του κεντρικότερου και βασικότερου άξονα εισόδου και εξόδου της πόλης, όπως και της οδού Σελήνου που μονοδρομείται και πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε και θα δημοπρατήσουμε το έργο, όχι τις μελέτες, το έργο. Είμαστε στην επόμενη φάση. Όλα αυτά μαζί, όπως και την παρέμβαση που λέτε στη Σούδα, που είναι κάτι εξειδικευμένο, ξεχωριστό και έχει άλλη γραφειοκρατική δυσκολία, είναι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται από μία υπηρεσία, του Δήμου Χανίου, την τεχνική υπηρεσία, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκτελεί και οριμάζει 75 μελέτες και για τα επόμενα 3 χρόνια, κύριε Δασκαλάκη, με δεσμευμένες χρηματοδοτήσεις, έχουμε έργα 260 εκατομμυρίων ευρώ. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο για να, αν το συγκρίνει κανείς με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, και είναι χρήματα τα οποία θα αλλάξουν και την εικόνα αλλά κυρίως τη λειτουργία της πόλης. Άρα πολλές από τις απαντήσεις θα είναι συνδυαστικές με τις επιμέρους αναπλάσεις, μονοδρομήσεις και αλλαγές που θα υπάρχουν στους κεντρικούς άξονες της πόλης, θα δημιουργήσουν και διαφορετικά δεδομένα. Και επίσης να πω ότι οι συνήθειες των Χανιωτών και των επισκεπτών αλλάζουν και μεταβάλλονται και το έχουμε δει στο παρελθόν. Οι εκτεταμένες πεζοδρομήσεις που έγιναν στο παλιό λιμάνι ή στην περιοχή στο παλιού εμπορικού κέντρου που λέγαμε, στην Ποτιέ και στις υπόλοιπες περιοχές, όταν συνέβησαν είχαν αντιμετωπίσει τεράστιες αντιδράσεις. Οι ιστορίες με τον αείμνηστο Μανώλη Σκουλάκη, που τότε είχε αποφασίσει τις πεζοδρομήσεις να είναι σε σύγκρουση ευθεία με τους καταστηματάρχες, είναι γνωστές. Σήμερα όμως, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, όλοι γνωρίζουν ότι αυτές οι αλλαγές είχαν απόλυτα θετικό αποτέλεσμα. Και θέλω τώρα να καταλήξω στο πιο σημαντικό. Για μας, κύριε Δασκαλάκη, το βασικό είναι να υπάρχει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Δεν θα συμφωνήσουν όλοι με τις αλλαγές, ούτε θα τις αποδεχτούν όλοι τις αλλαγές. Αλλά να υπάρχει μια εμπιστοσύνη ότι αυτή τη στιγμή στα ενία του Δήμου υπάρχει μια ομάδα που μαζί με τις υπηρεσίες παλεύουμε να απαντήσουμε σε κακό κείμενα δεκαετιών.
και έτσι θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Βίκη, θα σε κρατήσω λίγο παραπάνω για να θέσεις το ερώτημα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο κομμάτι των αθλητικών υποδομών. Όμως, στο επόμενο μέρος που, γιατί θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, θέλω να θέσω δύο ακόμα ερωτήματα που αφορούν το κυκλοφοριακό. Βλέπω ότι υπάρχει μια συνεχόμενη ροή έτσι, ερωτήσεων από τους φίλους μας, τους χανιώτες και τις χανιώτες. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 10.30, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Μιλάμε για τα Χανιά. Έχουμε καλεσμένο απόψε τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σιμανδυράκη, σε σύνδεση και με τα Χανιά η Βίκη Παπαδογιαννάκη. Βίκη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι για το κυκλοφοριακό, γιατί έχουν έρθει κάποια ερωτήματα που θα ήθελα πολύ γρήγορα να πάρουμε απάντηση από τον Δήμαρχο Χανίων. Ο λόγος σε εσένα. Θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με το κυκλοφοριακό, μιας και μας είπε ο Δήμαρχος για το δυτικό κομμάτι της πόλης των Χανίων, για τη νέα χώρα. Δεν μας είπε όμως για το ανατολικό τι θα γίνει. Αναφέρομαι στην περιοχή της Χαλέπας και συγκεκριμένα σε μια μικρή ακτίνα όπου αυτή τη στιγμή έχουμε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, έχουμε το σπίτι του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, των Ιερών Άγιας Μαγδαληνής, είναι κοντά τα ταμπακαριά. Μιλάμε δηλαδή για σημεία ενδιαφέροντος που συγκεντρώνουν μεγάλη επισκεψιμότητα και δυστυχώς δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι ούτε καν για τα τουριστικά λεωφορεία. Παρόλο που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, το γνωρίζουμε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει κάποια πρόβλεψη ενδεχομένως για κάποια άλλη αφετηρία που θα μεταφέρει τον κόσμο στη συγκεκριμένη περιοχή και σε αυτούς τους χώρους πολιτισμού? Όσον αφορά τα λεωφορεία και τα δρομολόγια, τη συνεργασία μας με το αστικό κτέλ, που είναι ένα κομμάτι ακόμα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο κυκλοφοριακό, να ξεκαθαρίσω ότι και με αφορμή την εκκίνηση των έργων ανάπλασης στο κέντρο της πόλης, οι αφετηρίες των αστικών λεωφορείων θα φύγουν επιτέλους από την καρδιά της πόλης, θα φύγουν και θα δημιουργήσουν αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, διαδρομές οι οποίες θα ξεκινούν, θα καταλήγουν και θα συνεχίζουν τα δρομολόγια τους, όχι πάντως από το κέντρο της πόλης. Στο κομμάτι του Αρχαιολογικού Μουσείου, δεν σας κρύβω ότι υπήρχε έντονα ο φόβος πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί πράγματι η χωροθέτησή του είναι σε μια περιοχή που έχει μια πολύ μεγάλη οικιστική πυκνότητα. Όμως και αυτό το οποίο είδαμε το καλοκαίρι που μας πέρασε, την πρώτη χρονιά λειτουργίας αυτού του κοσμήματος για την πόλη, είναι ότι τελικά η διαχείριση ακόμα και των εφορίων ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι αναμέναμε. Και οι χώροι που υπάρχουν και οι διαμορφώσεις που κάναμε από κοινού με την εφορία αρχαιοτήτων έχει απαντήσει σημαντικά στο πρόβλημα. Επιπλέον, το κομμάτι διαχείρισης των λεωφορείων, που αυτό ουσιαστικά περιγράφηκε η κυρία Παπαδογιαννάκη, είχε να κάνει με τις αλλαγές, που δεν ήταν εύκολες, τις αλλαγές που κάναμε για την στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της πόλης. Εκεί δηλαδή, που παλαιότερα έβλεπε κάποιος ένα τείχος λεωφορείων μπροστά από τη δημοτική αγορά και στη συνέχεια στην οδό Νικηφόρου Φωκά, πλέον δεν υπάρχει. Διαμορφώσαμε έναν χώρο στην οδό Πλουμιδάκη, ακριβώς δίπλα στο δημοτικό κήπο, όπου πλέον λειτουργεί και λειτουργεί ικανοποιητικά, με εξαίρεση ενδεχομένως κάποιες μέρες που υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση αφίξεων κρουαζιεροπλοίων, που εκεί όντως μαζί με την τροχεία παραμβαίνουμε. Όμως και σε αυτή την περίπτωση, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την περιοχή ανατολικά, έχουμε ήδη, και αυτό αποτυπώνεται αν θέλετε και στις μελέτες συνολικά, την χωροθέτηση η οποία είναι στην ευρύτερη περιοχή της Χαλέπας, σε ένα κίνητο του πρώην ΕΦΚΑ που είμαστε σε συνεννόηση μαζί του για να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση του συγκεκριμένου ακινήτου, καθώς και άλλες περιοχές που από το σχέδιο πόλεως έχουμε κυνηγήσει αναγκαστικές απαλωτριώσεις ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Είναι γνωστό ότι οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις, όσο και αν ακούγονται αναγκαστικές, δεν είναι πάντα σύντομες. Οι διαδικασίες όμως έχουν ξεκινήσει. Ήδη για τρία κίνητα είμαστε στην αναμονή για το δικαστήριο μέχρι τα Χριστούγεννα για τον ορισμό τιμής μονάδος. Και όταν αυτό θα συμβεί, θα κάνουμε και τις ανακοινώσεις για να γνωρίζουν οι πολίτες ποια είναι τα τελικά βήματα ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτοί οι χώροι στάθμισης. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι ενδιαφέρει πολύ το κυκλοφοριακό, θα θέσω ένα ακόμα ερώτημα. Αφορά την περιοχή του Πολυτεχνείου, εκεί που έχει γίνει και το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τους δύο φοιτητές, εξακολουθεί αυτός ο δρόμος να είναι δρόμος Καρμανιόλα
και πρέπει να γίνουν άμεσες και πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Προχωρούν οι μελέτες με ευθύνη της περιφέρειας, καθώς είναι τριτεύον επαρχιακό δίκτυο, για την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στον κόμβο και τα έργα που πρέπει να γίνουν για την είσοδο και στο Πολυτεχνείο. Είμαστε σε συνεννόηση και επικοινωνία με την περιφέρεια. Θεωρώ ότι θα ξεπεραστούν και τα τελευταία ζητήματα ώστε να μπορέσει να δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνουμε το κυκλοφοριακό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για το κυκλοφοριακό, όμως έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τον Δήμαρχο των Χανίων. Βίκη, σε εσένα, πάμε λίγο στο κομμάτι του αθλητισμού, επειδή βλέπω ένα μεγάλο όγκο ερωτήσεων από τηλεθεατές από τα Χανιά και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Ο λόγος εσένα. Είναι πολλά τα θέματα. Σίγουρα και αυτά των αθλητικών υποδομών έχουν το δικό τους ξεχωριστό κομμάτι και οι πολίτες σίγουρα έχουν πολλά ερωτήματα προς τον Δήμαρχο. Θέλω να σταθώ σε δύο βασικές υποδομές που ήταν και στις προτεραιότητες που είχατε θέσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε καθήκοντα, κύριε Δήμαρχε. Έχει να κάνει με το ποδηλατοδρόμιο στο Ακροτήρι, για το οποίο είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις τους προηγούμενους μήνες. Και έχει να κάνει και με το κλειστό κολυμπητήριο στα Κουνουπιδιανά, σε συνδυασμό με το κολυμπητήριο της Νέας Χώρας. Είχαμε εξαγγελίες από το Υπουργείο Αθλητισμού. Φαίνεται ότι πήραμε κάποια μηνύματα για αλλαγή, όμως δεν είδαμε την αλλαγή να έρχεται στον χρόνο που περιμέναμε. Σας ακούσαμε τις προηγούμενες ώρες να καταλογίζετε ευθύνες στο Υπουργείο Αθλητισμού, κυρίως για το κολυμπητήριο της Νέας Χώρας. Στο κομμάτι που αναλογεί στην δική σας ευθύνη, πράξατε ό,τι πράξατε, κύριε Δημαρχέ? Από εκεί και πέρα, πλέον είναι ζήτημα πράγματι μόνο του Υπουργείου Αθλητισμού να προχωρήσει και τι πρέπει να περιμένουμε και πότε? Σε αυτό το ερώτημα με τα κολυμβητήρια, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά γίνεται χαμός από μηνύματα. Θα διαβάσω ένα χαρακτηριστικά. Σας παρακαλώ, δείτε το θέμα του κολυμβητήριου. Δεν έχουμε πισίνες, δεν έχουμε ζεστά νερό. Πάνω από 3.000 παιδάκια το εξυπηρετούν οι απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις. Είναι κρίμα, μας κοροϊδεύουν εδώ και 30 χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα. Αντίστοιχα, τα μηνύματα για το κολυμβητήριο, για εξαγγελίες που έμειναν μόνο στα χαρτιά, πρέπει να πιέσουμε. Δεν πρέπει, λέει, να ξεχνάμε ότι τα Χανιά έχουν και μια τεράστια κολυμβητική παράδοση. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο, μου επιτρέπεις, Μάνο, ότι αυτή τη στιγμή το κολυμβητήριο στη Νέα Χώρα λειτουργεί μόνο με μία πισίνα. Οι άλλες δύο έκλεισαν λόγω του ότι δεν υπάρχουν χρήματα για πετρέλαιο. Ωραία. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες πολίτες, και κυρίως τους ανησυχεί με τον πιο έντονο τρόπο, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα και την άθληση των παιδιών μας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυτομάτως το θέτει σε πρώτη στο κομμάτι της ιεράρχησης. Να πω καταρχάς τι έχει κάνει ο Δήμος σε αυτά που του αναλογούν. Ποια του αναλογούν με άμεσο τρόπο, αυτά τα οποία βρίσκονται στην δική του ευθύνη. Αυτό το οποίο κάναμε, κύριε Δασκαλάκη, είναι από την πρώτη μέρα το βασικότερο μεγάλο έργο υποδομής, αθλητικής υποδομής, το οποίο είχαμε και ουδέποτε χρησιμοποιήσαμε. Αναφέρομαι στο ποδηλατοδρόμιο στο Καθιανά, στο Ακροτήρι. Να πούμε ότι θα το ολοκληρώσουμε σε αυτήν, θα ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες και θα το δρομολογήσουμε σε αυτήν τη θητεία. Αναλάβουμε λοιπόν ένα έργο φάντασμα από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, με αρκετά εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψαν οι Έλληνες φορολογούμενοι, το οποίο δεν μπορούσαμε καν να βρούμε τις μελέτες. Τις μελέτες, να δούμε την διαμόρφωση που είχε γίνει, μετά το πλιάτσικο το οποίο έχει υποστεί, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να φτάσουμε στα τεύχη δημοπράτησης, να βρούμε τη χρηματοδότηση, να το δημοπρατήσουμε και να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Τι κάναμε τα προηγούμενα 3 χρόνια? Ολοκληρώσαμε τις μελέτες, βρήκαμε την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, 8 εκατομμύρια ευρώ, και από μέρα σε μέρα, όπως ανέφερα και στην αρχή της συζήτησης, αναμένουμε τη δημοπράτηση. Η δημοπράτηση ενός τέτοιου έργου, επειδή είναι διεθνής ο διαγωνισμός, θα κρατήσει περίπου 7 μήνες. Το καλοκαίρι λοιπόν του 23, οι Χανιώτες θα δουν τον εργολάβο, τον ανάδοχο, να δουλεύει στο συγκεκριμένο έργο και επιτέλους να παραδοθεί στην πολύ μεγάλη και εξαιρετικά πετυχημένη κοινότητα του ποδηλατικού αθλητισμού, αλλά και όχι μόνο την Εγχώρια. Έχουν παράδοση τα Χανιά στον ποδηλατικό αθλητισμό. Έχουν τεράστια παράδοση, τεράστιες διακρίσεις. Όμως θέλω να πω ότι αυτό το έργο είναι αναπτυξιακό
καθώς θα λειτουργήσει ως προπονητικό κέντρο για όλη την Ευρώπη. Αναζητούν τις συνθήκες που έχουμε εδώ στην Κρήτη και εφόσον ολοκληρωθεί το στάδιο, το οποίο θα είναι σε πολύ ψηλές προδιαγραφές, θα αποτελέσει αυτό το οποίο είναι και ένα ζητούμενο επιμέρους, ένα κομμάτι του αθλητικού τουρισμού. Αναπτυξιακό πρόσημο και κυρίως μια προσφορά στους αθλητές. Τι άλλο έχουμε κάνει? 600.000 ευρώ για την αναβάθμιση όλων των αθλητικών χώρων που έχουμε στην κυριότητά μας ο Δήμος. Τι δεν έχουμε κάνει? Δεν έχουμε παρέμβει εκεί που δεν μπορούμε νομικά να παρέμβουμε. Ούτε στο κολυμβητήριο της Νέας Χώρας, ούτε στο κολυμβητήριο του Ακροτηρίου. Το κολυμβητήριο της Νέας Χώρας είναι ευθύνη του ΝΟΧ και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του κ. Αυγενάκη, και το κολυμβητήριο στο Ακροτήρι είναι ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι δύο διακριτές ιστορίες, οι οποίες όμως έχουν ένα κοινό αποτέλεσμα. Και τα δύο δεν φαίνεται να οδεύουν σε λύση. Πού οφείλεται αυτό? Γιατί και σήμερα, διαβάζοντας έτσι την τοπική δημοσιογραφία, αφήσατε σαφέστατες αιχμές για τον Υφυπουργό Αθλητισμού όσον αφορά τα βαλτωμένα αυτά έργα και κυρίως το κομμάτι του κολυμβητηρίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για 3.000 παιδιά, για τους αυριανούς πρωταθλητές. Συνολικά θα πω ότι δεν μας τιμά όλους που ασχολούμαστε και έχουμε δημόσιο λόγο στα Χανιά. Γιατί μπορεί οι ευθύνες διοικητικά και θεσμικά να επιμερίζονται, όμως είναι ένα πολιτικό ζήτημα, με την έννοια ότι αφορά τόσο πολύ κόσμο, άρα θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Και θέλω όλοι να εκλάβουν τη δική μου, αν θέλετε, αγωνία, ως μια θετική προσέγγιση, ώστε να βρεθεί λύση. Όχι αντιπολιτευτική, όχι μια συγκρουσιακή ρητορική. Όμως εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Για παράδειγμα, και θα το πιάσω ξεχωριστά, στο κομμάτι του κολυμβητηρίου στο Ακροτήρι, υπήρξε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία προέβλεπε συγκεκριμένα παραδοτέα, την μελέτη αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου. Αυτή η δουλειά, εξ όσων γνωρίζω και νομίζω ότι γνωρίζω καλά, ολοκληρώθηκε από τη μεριά του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κατά την ολοκλήρωσή της, ο κύριος Αυγενάκης ζήτησε επιπλέον μελέτες για ένα κλειστό αθλητικό κέντρο, για ένα χώρο ρήψης, που και αυτά χρειάζονται, αλλά θα μπορούσαν να τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Και θα μπορούσε ο κύριος Αυγενάκης να έχει δημοπρατήσει το συγκεκριμένο έργο, εφόσον η επιθυμία του είναι να δοθούν απαντήσεις σε όλους αυτούς τους γονείς και σε όλους τους αθλητές που το έχουν ανάγκη. Δεν έχει συμβεί. Στο δεύτερο, στο κολυμβητήριο. Πού οφείλεται όμως αυτό? Γιατί όταν υπάρχει μια μελέτη που έχει ολοκληρωθεί και το Υπουργείο, ο κύριος Αυγενάκης, ζητάει συμπληρωματικές μελέτες, ενώ θα μπορούσε το έργο να έχει παραδοθεί και αυτή τη στιγμή να μην έχουμε αυτήν την άθλια κατάσταση που επικρατεί στο κολυμβητήριο των Χανιών, με συγχωρείτε, αλλά προκαλεί και ένα προβληματισμό. Εγώ αυτόν τον προβληματισμό λοιπόν καταθέτω και έχω δηλώσει δημόσια και με σχετική επιστολή προς τις Πρετανικές Αρχές και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος Χανίων έχει το μέγεθος, έχει την πολιτική βούληση και έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει το συγκεκριμένο κολυμβητήριο ως Δημοτικό Κολυμβητήριο Χανίων. Άλλωστε, η ιστορία της χώρας μας λέει ότι τα δημοτικά κολυμβητήρια, παρά τις δυσκολίες, λειτουργούν καλύτερα από τα κολυμβητήρια και συνολικά τους αθλητικούς χώρους που διοικούνται από το Υπουργείο. Και το πιστεύετε δεύτερο, ότι υπάρχει σκοπιμότητα σε όλο αυτό? Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει ιεραρχηθεί ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δεν είναι προτεραιότητα, ας πούμε, με ένα κολυμβητήριο που έχει 3.000 παιδιά και δει στην Κρήτη? Γιατί μιλάμε και για έναν κριτικό υπουργό. Εγώ θα αξιολογήσω το αποτέλεσμα, κύριε Δασκαλάκη, δεν θα κάνω δίκη υποθέσεων. Το αποτέλεσμα όμως δεν είναι ικανοποιητικό. Και θα πω για το δεύτερο κολυμβητήριο, το οποίο στις Νέες Χώρες, το οποίο είναι ενεργό, έστω και με τη μία πισίνα. Έγινε η παρουσίαση των μελετών πριν αρκετούς μήνες. Και η παρουσίαση των μελετών αυτών είχαν αρκετά βήματα ακόμα, τα οποία όσοι ασχολούμαστε με τα δημόσια έργα γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολα και δεν είναι αυτονόητα. Κατά την παρουσίαση, δεν τοποθετήθηκαν αρνητικά, θεωρώντας ότι εν πάση περιπτώσει γίνεται ένα βήμα. Βλέπουμε όμως σήμερα ότι βασικές διαδικασίες, όπως είναι η κατάθεση στην υπηρεσία δόμησης για την έκδοση των σχετικών αδειών, δεν έχουν γίνει. Άρα το χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσουν εργασίες πάει πολλούς μήνες μετά και ανατρέπει όλες τις εξαγγελίες
οι οποίες είχαν γίνει και είχαν γίνει με ένα πανηγυρικό τρόπο. Εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Δασκαλάκη, στο κολυμβητήριο του ακροτηρίου είχαμε πει ότι θέλουμε. Οι εξαγγελίες είχαν γίνει από τον Γραμματέα Αθλητισμού. Από πού είχαν γίνει αυτές οι εξαγγελίες? Από τον κύριο Αβγενάκη. Είναι στην πρόσφατη επίσκεψη που είχε κάνει στα Χανιά, που τότε υπήρξε και ένα λογοπαίγνιο που σας ενόχλησε κιόλας, κύριε Δήμαρχε. Εμείς στη θέση που βρισκόμαστε είμαστε για να δίνουμε λύσεις και απαντήσεις. Συγκεκριμένες, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Όταν τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν τηρούνται, είμαστε υποχρεωμένοι να το αναδεικνύουμε το θέμα. Ξαναλέω, με επικοδομητική διάθεση. Εδώ όμως διαπιστώνω ότι και στα δύο κρίσιμα ζητήματα δεν γίνονται βήματα συγκεκριμένα. Και επαναλαμβάνω, το μεν κολυμβητήριο στο ακροτήρι είναι ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και έχουμε ζητήσει να αναλάβει ο Δήμος την ολοκλήρωση των εργασιών και θα βρει ο Δήμος τη χρηματοδότηση και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να βρίσκουμε χρηματοδοτήσεις, το κάναμε στο ποδηλατοδρόμιο, και να αναλάβουμε τη διαχείρισή του. Αυτό όμως δεν αφορά ούτε τον κύριο Αβγενάκη, ούτε το Δήμο Χανίων. Αφορά τον ιδιοκτήτη που είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης και τώρα είναι και σε μια μεταβατική δουλειά, γιατί αλλάζουν και οι Βρετανικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα τοπικό πρόβλημα. Όμως θα κλείσω λίγο αυτή την ενότητα, γιατί εδώ μπαίνει ένα συνολικό ζήτημα της κεντρικής πολιτείας. Είτε εμπιστεύεται την τοπική αυτοδιοίκηση και δίνει την ευθύνη λειτουργίας και με τη χρηματοδότηση των αθλητικών υποδομών, ή επιλέγει να διοικεί εξ αποστάσεως και να λειτουργεί με τον αναποτελεσματικό εκ των πραγμάτων τρόπο, το αποτελέσματος, το βλέπουμε, τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Η λογική, ξέρετε, κάποια αθλητικά κέντρα να δίνονται στους Δήμους και κάποια όλα και κάποια όχι, είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει στην λογική. Είναι σαν το Υπουργείο Παιδείας να έδινε κάποια σχολεία στους Δήμους και κάποια σχολεία να τα κρατούσε κεντρικά. Πρέπει επιτέλους, και αυτό είναι απόφαση της κυβέρνησης, να ξεπεράσουμε όλο αυτό το οθωμανικό μοντέλο διοίκησης, όπου κάποιοι υπουργοί, όχι ο συγκεκριμένος, διαχρονικό είναι το θέμα, προς Θεού, να διοικούν με αποκεντρωμένες διοικήσεις που δεν τις επιλέγει ο κόσμος, που δεν τις ψηφίζει ο κόσμος, αλλά διαχειρίζονται ένα κρίσιμο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Μάλιστα. Μακάρι να βρεθεί λύση για το θέμα του κολυμβητηρίου, γιατί όταν μιλάμε για χιλιάδες μικρά παιδιά, αυτό από μόνο του έχει και μια παραπάνω ευαισθησία, κύριε Δήμαρχε. Καλό θα ήταν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο Υπουργός να το δει αυτό το θέμα, γιατί εδώ καταλαβαίνω ότι έχουμε μια κατάσταση που έχει βαλτώσει και με πολλά ερωτηματικά που δημιουργούνται. Αυτό είναι δική μου άποψη και τη θέτω ως δημοσιογραφικά και προς την ηγεσία του Υπουργείου. Βίκη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σου απόψε. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να θέσω ένα-δυο ερωτήματα μέχρι να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε σε μια ακόμα ενότητα. Έχω ερωτήματα από τηλεθεατή, θέλω γρήγορη απάντηση, που λέει ότι υπάρχουν τοποθέτηση λίμε παγκάκια στο κέντρο των Χανίων και χειροκροτεί γι' αυτό, όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη εικόνα λύση στις γειτονιές των Χανίων. Παγκάκια. Προφανώς ο αστικός εξοπλισμός μπαίνει όπου επιτρέπεται να μπουν. Επανέρχομαι στο προηγούμενο πρόβλημα. Τα πεζοδρόμια, ο δημόσιος χώρος, όπου αναβαθμίζεται, σημαίνει τρία πράγματα. Υπογειοποίηση των δικτύων, προσθήκη αστικού εξοπλισμού, παγκάκια, φωτιστικά και οτιδήποτε άλλο απαιτείται. Και το πράσινο. Όπου λοιπόν οι πολίτες δουν, και θα είναι πολλά τα σημεία στα οποία θα δουν τις αναπλάσεις, θα δουν και την προσθήκη των αντίστοιχων παγκάκια. Γρήγορη απάντηση. Πολεμικό μουσείο. Η καταστροφή από τη φωτιά. Ποιος είναι ο σχεδιασμός από τη Δημοτική Αρχή και μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πολεμικό μουσείο. Ασφαλώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο που δυστυχώς. Μου κάνει εντύπωση, δεν το λέω με την λογική να μειώσω το πολεμικό μουσείο. Όχι, όχι, δεν το επειδή είπα. Βλέπω μια επιμονή από την πλευρά των τηλεθεατών. Ακούστε, θα μπορούσα να μιλήσω για ένα σύμπλεγμα, για μια σειρά κτηρίων και να πω την κατάσταση, και όχι μόνο κτηρίων, χώρων. Στρατόπεδο Μαρκοπούλου, πρώην κτίριο του ΙΚΑ, Ιταλικοί Στρατώνες, Βίλα Σβάρτς, Βίλα Πολογιώργη, Νεόρια. Σε όλα αυτά υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις και στα περισσότερα έχουν δρομολογηθεί οι τελικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, Ιταλικοί Στρατώνες ανήκει στην ΕΤΑΔ. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία ήταν δύσκολη γιατί
μέσα στεγαζόταν τυπικά το πολεμικό μουσείο. Έπρεπε να βρούμε ένα νέο χώρο να στεγαστεί το πολεμικό μουσείο, ώστε να επιστρέψει τη χρήση στην ΕΤΑΒ και να παραχωρηθεί τελικά στο Δήμο. Έχουν αποσαφινιστεί αυτές οι διαδικασίες και περιμένουμε μέσα στον επόμενο μήνα ή το επόμενο δίμηνο την οριστική παραχώρηση στο Δήμο Χανίων. Πρώην κτίριο του ΙΚΑ, στη συμβολή Νεάρχου και Σφακιανάκη, είναι ένα κτίριο το οποίο παλέψαμε για να μπορούμε να κάνουμε ανέγερση καινούριου κτιρίου. Δεν έχει κάποιο διατηρητέο χαρακτήρα, ούτε είναι χαρακτηρισμένο μνημείο. Ήδη την περασμένη Πέμπτη στείλαμε το τελικό κείμενο σύμβασης στον ΕΦΚΑ, στον οποίο ανήκει, και πιστεύω ότι την Πέμπτη που μας έρχεται θα έχουμε και τη θετική απόφαση παραχώρησης του συγκεκριμένου ακινήτου για 43 συν 15 και 15 χρόνια, ώστε να γίνουν τα συμπληρωματικά κτίρια, τα γραφεία του νέου Δημαρχείου, που είναι οι Ιταλικοί Στρατώνες. Στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Μεγάλο θέμα, δεκαετίες το συζητάμε. Έχουμε αποσαφηνίσει τους όρους παραχώρησης και κυρίως έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία με αντεκατάσταση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου στο στρατόπεδο Ραυτοπούλου στην Αγιά. Ολοκληρώθηκε με τις δικές του δυσκολίες και διαδικασίες που είχαμε. 52 στρέμματα παραχωρούνται για να γίνει το νέο πάρκο, ο νέος πνεύμονας, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα στις νέες οικογένειες, στους ανθρώπους που θέλουν να αθληθούν, στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, να μπορούν μέσα στο κέντρο των Χανίων να βρουν μια όαση πρασίνου, και θα είναι όαση πρασίνου, παρά αυτά που λέγονται και αυτά που γράφονται, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και να φέρουμε, να αλλάξουμε και το ισοζύγιο πρασίνου ως προς την δομημένη περιοχή. Μέσα και σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, ενδεχομένως μέσα στο 2022 να έχουμε αυτή την υπογραφή που βάζει και τέλος σε μια συζήτηση 40 ετών. Νεόρια. Ενετικά νεόρια, ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια. Έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία και την έγκριση του ΚΑΣ. Πηγαίνουμε για την οριστική έγκριση μέχρι τα Χριστούγεννα ξανά και πιστεύω ότι το πρώτο εξάμεινο του 23 θα δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν θέλω να φανώ κουραστικός με τις πληροφορίες. Θέλω όμως να στείλω αυτό το μήνυμα, ότι όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν για δεκαετίες το Δήμο Χανίων, έχουμε σκύψει πάνω σε αυτά, τα έχουμε προσπαθήσει και έχουμε φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εάν δεν ήρθαν τα προηγούμενα δύο χρόνια τα αποτελέσματα, θα παρακαλούσα για μία επιπλέον υπομονή. Μάλιστα. Στο πλαίσιο των 40 χρόνων που τα περισσότερα έχουν διαρκέσει, νομίζω ότι 3 χρόνια ή 4 είναι ένας ικανοποιητικός χρόνος για να λάβουμε τις βέλτιστες απαντήσεις για τους δημότες των Χανίων. Θα πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα αλλά και για τα τηλεφωνήματα. Και να σας πω ότι επιστρέφουμε με καθαριότητα κάποιες υποδομές, αλλά και ψηφιακά. Γιατί εδώ πέρα φαίνεται ότι έχουμε μια σημαντική έτσι πρωτιά για τον Δήμο των Χανίων. 11 ακριβώς, εδώ ζωντανά, σε ώρα αιχμής. Ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr και 2810-38.000 στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα μεταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα στον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημανδυράκη. Κύριε Δήμαρχε, θα σας πάω στο κομμάτι της καθαριότητας και θα σας θέσω ένα πρώτο ερώτημα, που η αλήθεια είναι ένα ερώτημα που αφορά τους περισσότερους δήμους. Μιλάνε λοιπόν εδώ οι δημότες σας ότι υπάρχουν, λέει, κάδοι στην πόλη των Χανίων που έχουν να αντικατασταθούν πάνω από μία δεκαετία και αναφέρονται και στο κομμάτι πλήσιμο των κάδων. Θα περίμενα άλλο είδους κριτική, όχι τη συγκεκριμένη για να είμαι ειλικρινής, καθώς έχουμε κάνει εκταμένες αντικαταστάσεις κάδων. Ενώ πλέον τα δύο οχήματα που έχουμε για τον πλήσιμο των κάδων έχουν μπει και τακτικά εκτελούν τα δρομολόγια για τον καθαρισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως, όσο καινούργια και αν είναι κάδοι, όσο και αν καλά μπορεί κάποιος να τους πλένει, δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε για την πόλη μας και γι' αυτό το λόγο συνεχώς προσπαθούμε και επεκτείνουμε το σύστημα πόρτα-πόρτα που είναι, αφορά κυρίως την παλιά πόλη αυτή τη στιγμή. Και είναι το μόνο σύστημα το οποίο εξαλείφει, καταργεί ουσιαστικά τους κάδους και βάζει και τους πολίτες σε μια άλλη λογική. Δηλαδή, περνάνε τα οχήματα, παίρνουν από την πόρτα, γι' αυτό και λέγεται πόρτα-πόρτα, τα απορρίμματα και έτσι κλείνει αυτός ο κύκλος της διαχείρισης και με ό,τι ανάγκες προκύπτουν συνεχώς. Και ποιες είναι αυτές οι ανάγκες? Είναι αυτές οι οδηγίες
που έχουμε και εφαρμόζουμε μέσω της Διεύθυνσης Καθαριότητας αλλά και μέσω της ΔΕΔΙΣΑ, που όπως γνωρίζετε έχει πολλές πρωτιές η ΔΕΔΙΣΑ σε επίπεδο χώρας. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι έχουμε ένα από τα υψηλότερα, αν όχι το υψηλότερο ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών στην Ελλάδα. Και αυτό γίνεται μέσα από μια πάρα πολύ συστηματική προσπάθεια. Ενδεχομένως βέβαια να είδατε και το καλοκαίρι και τα νέα οχήματα, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα τα οποία σάρωναν την παλιά κυρίως πόλη και άλλαξαν εντελώς και την εικόνα που είχαμε. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι περισσότερες από 40 κινήσεις την ημέρα για την αποκομιδή απορριμμάτων συνέβαιναν στην παλιά πόλη και θεωρώ ότι φτάσαμε σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και όλα τα στελέχη της καθαριότητας ώστε να έχουμε πλέον ένα καλύτερο επίπεδο. Να πω όμως και να είμαι απόλυτα ειλικρινής ότι δυστυχώς μπήκαμε και στην διαδικασία να επιβάλλουμε πολλά πρόστιμα από παράνομες εναποθέσεις απορριμμάτων ακόμα και μέσα στην πόλη, εκεί που εφαρμοζόταν δυστυχώς με λάθος τρόπο το σύστημα πόρτα-πόρτα, αναγκαστήκαμε και επιβάλαμε πρόστιμα και όλα αυτά έγιναν, θεωρώ, όχι με τιμωρητική διάθεση αλλά με μια διάθεση να δείξουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εικόνα. Και αν με ρωτάτε, ναι, θεωρώ ότι το κομμάτι της καθαριότητας έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα και απομένουν και πάντα θα απομένουν ακόμη περισσότερα. Αυτό που λέτε τώρα συνδέεται απόλυτα με ένα ερώτημα που θέτει ένας τηλεθεατής για το Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων και το γεγονός ότι υπάρχουν, λέει, ασυνείδητοι που πολλές φορές, είτε χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι, πετούν ό,τι τους είναι άχρηστο μέσα στο λιμάνι και αυτό, λέει, μπορεί κάποιος να το δει με γυμνό μάτι. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν. Όμως η συνολική εικόνα, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, κύριε Δασκαλάκη, να βλέπουμε την πορεία. Απόλυτα ικανοποιημένοι δεν θα είμαστε ποτέ. Mm-hmm. Συγκριτικά όμως τα βήματα τα οποία έχουν γίνει στο κομμάτι της καθαριότητας στο Δήμο Χανίων, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Θα συνεχίσουμε σε αυτό. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις για νέα απορριμματοφόρα. Έχουμε ήδη ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Ολοκληρώνουμε τη μεγάλη επένδυση της επέκτασης του νέου χυτή πάνω στους χώρους της ΔΕΔΙΣΑ. Και κάνουμε και δομές και υποδομές εξαιρετικά απαραίτητες. Για παράδειγμα, τα Χανιά δεν διέθεταν σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Μια εγκατάσταση η οποία μειώνει στο μισό, θα μπορούσα να πω, το κόστος αποκομιδής. Ήδη αυτή τη βδομάδα που συζητάμε θα είμαστε θέση να έχουμε πλέον το ακίνητο, το οποίο χρειάζεται πολλές αδειοδοτήσεις, ώστε να λειτουργήσει ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Ταυτόχρονα όμως έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και στο κομμάτι ευαισθητοποίησης του κόσμου με πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα για να βελτιώσουμε την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και όλα αυτά γίνονται με ένα συγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό. Θεωρώ λοιπόν ότι γίνονται βήματα και θα γίνουν το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες να σου πω πόσους κάδους, πόσα απορριμματοφόρα, τι αλλαγές έχουν γίνει. Πάντως είναι μια υπηρεσία η οποία εργάζεται σκληρά και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους που κράτησαν την πόλη σε δύσκολες συνθήκες και την περίοδο του COVID, κύριε Δασκαλάκη, και μετά με την έκρηξη του τουρισμού σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θέλω να σας θέσω δύο πολύ γρήγορα ερωτήματα που αφορούν την καθαριότητα. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι έχουν γίνει, λέει, ουσιαστικά βήματα σε χώρους που μπορεί κάποιος περαστικός να αφήσει τα σκουπίδια του. Θα ήθελαν, ζητάνε οι δημότες, αυτό να επεκταθεί, λέει, και στις συνοικίες της πόλης των Χανίων κυρίως πιο έντονα. Mm. Και βεβαίως εδώ υπάρχει και ένα ερώτημα για τους καπνιστές. Πιο συχνά σημεία τα οποία θα μπορούσαν να σβήσουν το τσιγάρο τους, παρά το γεγονός ότι, λέει, έχουν γίνει άλματα στο κομμάτι της καθαριότητας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Θέλω γρήγορη απάντηση για να σας δώσω ένα δεύτερο απλά που συνδυάζεται και με το κυκλοφοριακό. Ωραία, δεν ξέρω αν έπρεπε να έχουμε ειδική μέρημνα για τους καπνιστές. Αλλά υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, σε όλη την παλιά πόλη και επεκτείνεται και στο υπόλοιπο, έχουμε νέους κάδους, οι οποίοι δεν είναι οι παλιοί κάδοι που είχαν τη σακούλα μέσα, η οποία και οπτικά αλλά και λειτουργικά ήταν επιβάρυνε και το περιβάλλον. Έχουμε πλέον επαναχρησιμοποιούμενους κάδους και ειδικά δοχεία για τους καπνιστές. Όλα αυτά είναι μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες όμως δείχνουν και τη διάθεση να προχωρήσουμε σε αλλαγές μαζί με τα ηλεκτροφόρα οχήματα, μαζί με τους νέους κάδους, μαζί με την επέκταση του συστήματος πόρτα-πόρτα, με τις όποιες ποινές έχουμε επιβάλει σε όποιους παραβάτες, ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες. Όλο αυτό βελτιώνουν τελικά την καθημερινότητα
και την εικόνα. Το τελευταίο ερώτημα για την καθαριότητα, που το σχετίζω και με το κυκλοφοριακό. Λέει εδώ ένας φίλος τηλεθεατής από τα Χανιά. Μήπως λέει θα έπρεπε να γίνει ένας πιο λειτουργικός σχεδιασμός τις ώρες όπου γίνεται η συγκομιδή των σκουπιδιών στα Χανιά, καθώς πολλές φορές λέει ένα απορριμματοφόρο μπορεί να πλογκάρει ακόμα και ένα κεντρικό δρόμο. Εντάξει. Είναι βεβαίως ένα ερώτημα που το κάνουν παντού αυτό. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Πάντα το απορριμματοφόρο θα προκαλεί μία όχληση. Πρέπει να επιλέξουμε την ώρα της όχλησης και κάθε ώρα πάλι κάποιος θα επιβαρύνει. Προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε αυτή τη νέα διαδικασία. Έχουμε εγκαταστήσει GPS όλα τα οχήματα. Έχουμε τρέξει ειδικά προγράμματα για την βελτιστοποίηση των δρομολογίων. Είναι διαδικασίες που τα χειρίζονται οι συνεργάτες μας στην καθαριότητα. Δεν θα πάψει το κάθε απορριμματοφόρο να ενοχλεί κάποιους. Θα ενοχλεί λιγότερο. Βήμα-βήμα, στάδιο-στάδιο, μέχρι να φτάσουμε σε ένα ακόμα καλύτερο επίπεδο. Μάλιστα. Θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα, ανοίγοντας παρένθεση, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων, όπου λένε οι τηλεθεατές σε τι στάδιο βρίσκεται το κομμάτι της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Όλοι λέει, γνωρίζουμε τι συμβαίνει κάθε χειμώνα με τις κακοκαιρίες στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Ωραία. Ενετικό λιμάνι Χανίων και Κούνκαπη. Δύο περιοχές οι οποίες έχουν όντως και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διάβρωσης, σπηλαιώσεων και άλλων παρεμβάσεων και άλλων καταστροφών. Τι έχουμε κάνει? Δύο πολύ σημαντικά έργα. Το πρώτο έχει να κάνει με την αποκατάσταση του πλακοστρώτου σε όλο το μήκος του ενετικού λιμανιού, από τον αιώριο του Μόρο, τον ιστιοπλοϊκό όπως ενδεχομένως γνωρίζουν περισσότεροι, μέχρι το φρούριο του Φυρικά. Όλη η επιφάνεια του ενετικού λιμανιού έχει τελειώσει η μελέτη, έχουμε περάσει και την αρχαιολογία, που δεν ήταν το πιο εύκολο πράγμα, και πλέον θα δημοπρατήσουμε μέσα στο 2023 την αποκατάσταση του πλακοστρώτου μαζί με τα νέα σκιάδια. Και είναι πολύ σημαντικό για τους Χανιώτες και τους επισκέπτες, μαζί με τα νέα εγκεκριμένα σκιάδια. Και βλέπουμε και εικόνες, κύριε Δήμαρχε, για το ποια είναι η εικόνα στο Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων. Είναι ένα θέμα που πολλές φορές και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτών χρησιμοποιείται ως πλάνο σε περιόδους που η Κρήτη πλήττεται από κακοκαιρία. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά ήθελα να συνεχίσω και με το Κούνκαπι. Αντίστοιχα και το Κούνκαπι έχει σημαντικά προβλήματα διάβρωσης και σπηλαίωσεων. Τι κάναμε για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες, ή γιατί συμβαίνουν αυτές οι εικόνες? Γιατί η θωράκιση που έχουν τα δύο αυτά σημεία είναι ελλιπής. Συγκεκριμένα στο ενετικό λιμάνι ο κυματοθράφστης ουδέποτε κατασκευάστηκε όπως προέβλεπε η μελέτη, και από το τμήμα που έχει κατασκευαστεί πριν πολλές δεκαετίες όλο αυτό έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη διάβρωση. Έχουμε λοιπόν ήδη μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος χρηματοδοτήσει τη μελέτη ανάταξης και επέκτασης του κυματοθράφστη, το οποίο θα θωρακίσει και τα έργα τα οποία κάνουμε. Δεν θα έχει νόημα να αλλάξουμε το πλακόστρωτο εάν δεν μπορούσαμε να θωρακίσουμε το ενετικό μας λιμάνι. Το ίδιο με ειδικές παρεμβάσεις και ειδικούς προβόλους θα γίνει και στην περιοχή του Κούνκαπι, όπου μέσα στο το πρώτο εξάμηνο του 23 θα δημοπρατηθεί επιτέλους το πολύ μεγάλο έργο της μεγάλης ανάπλασης του Κούνκαπι. Και για να μην τρομάξουν ή να μην θεωρήσουν ότι όλα αυτά είναι ευχολόγια, ό,τι σας έχω αναφέρει, κύριε Δασκαλάκη, μέχρι τώρα έχει απολύτως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κυρίως χρηματοδότηση για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Θα είμαι ανακόλουθος αν όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει μέχρι στιγμής δεν θα έχουν ξεκινήσει στα χρονοδιαγράμματα τα οποία σήμερα έχω αναφέρει, και εξού και η αξιολόγηση η οποία θα υπάρξει και από τους πολίτες. Θέλω να σας πω ότι οι δημότες σας κατευθύνουν απόψε τη συζήτηση, γιατί πραγματικά είναι το πιο δημοκρατικό, η συμμετοχή πιο δημοκρατική και χαίρομαι συζήτηση. Γι' αυτό. Θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι το θέμα της δημοτικής αγοράς θα το ανοίξουμε στο επόμενο μέρος. Θέλω όμως να δούμε δύο κάρτες, κύριε Δήμαρχε, γιατί είστε ενέτη 2023. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μία κριτική πόλη, ένας δήμος, και τα καλά οφείλουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι να τα λέμε, να κατακτά πρωτιές. Και έχετε κατακτήσει μία ψηφιακή πρωτιά, η οποία υπογραμμίστηκε και κατά το πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕΣ στον Βόλο, σωστά? Καταρχήν, να δούμε τον πρώτο πίνακα, για να το δουν και με αριθμούς οι φίλοι μας. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους Χανιώτες. Μπορεί να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και για τους άλλους δήμους της Κρήτης,
γιατί μιλάμε στην, ότι είμαστε στην ψηφιακή εποχή. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ, κύριε Δήμαρχε? Εδώ βλέπουμε μια καρτέλα που εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες στην ΚΕΔΕ, στην κεντρική συνέλευση, την ετήσια σύνοδο της ΚΕΔΕ, όπου παρουσιάστηκαν οι ψηφιακές εφαρμογές και η προσβασιμότητα, αν θέλετε, των επιχειρήσεων στις ψηφιακές εφαρμογές των Δήμων. Εδώ είναι η πλατφόρμα η οποία έτρεξε στο Δήμο Χανίων σε σχέση με τα τέλη παρεπιδημούντων. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι 3.912 επιχειρήσεις των Χανίων χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα και ήρθαν και κατέβαλαν το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο θέλω να το δούμε από την εξής άποψη. Να σκεφτούμε ότι όλοι αυτοί οι πολίτες θα έπρεπε να προσέλθουν στο Δήμο, θα έπρεπε να αφιερώσουν χρόνο, να αφιερώσουν και οι εργαζόμενοι του Δήμου Χανίων χρόνο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τώρα, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, το οποίο σημαίνει ότι ο Δήμος εξυπηρετεί 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο, προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία και σε συνέχεια και τις άλλες καρτέλες. Να δούμε την δεύτερη κάρτα, ναι. Εδώ είναι συνοπτικά αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. Και εγώ θέλω να σας πω ότι για την ψηφιακή μετάβαση του Δήμου Χανίων είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την πολύ ουσιαστική δουλειά η οποία έχει γίνει από τις υπηρεσίες, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τον Τάσο τον Αλόγλου. Τι έχουμε κάνει? Και θα σας πω 2 αριθμούς. Μέχρι το 2019 που αναλάβουμε την Δημοτική Αρχή, 19 αιτήματα είχαν ικανοποιηθεί και είχαν ολοκληρωθεί με ψηφιακό τρόπο. Στα 19 αυτά αιτήματα, κύριε Δασκαλάκη, προσμετρούνταν ακόμα και τα mail. Από τότε και μέχρι σήμερα, περισσότερες από 80.000 συναλλαγές έχουν ολοκληρωθεί και είναι οι συναλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν με το σύνολο, προσέξτε το αυτό, με το σύνολο των υπηρεσιών της οικονομικής μας υπηρεσίας. Δεν υπάρχει καμία υπηρεσία που να παρέχει αυτή τη στιγμή το τμήμα μας που να μην μπορούμε να την προσφέρουμε ολοκληρωμένη ηλεκτρονικά. Και αν θα έρθετε, και είχε ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ, μια τυχαία μέρα στα γραφεία της οικονομικής υπηρεσίας, θα τη δείτε άδεια. Και δεν είναι αργία, δεν θα είναι αργία, δεν είναι ότι δεν υπάρχει δραστηριότητα. Άρα οι δημότες έχουν πλέον οικειοποιηθεί και έχουν προσαρμοστεί σε αυτή την ψηφιακή πραγματικότητα. Απολύτως. Γιατί αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, κύριε Δήμαρχε. Έχουν ψηφιοποιηθεί όλα, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν συναλλαγές που δεν επιβαρύνουν τους δημότες. Έχει αυξηθεί η σπαξιμότητα, έχει αυξηθεί η διαφάνεια και κυρίως έχει αυξηθεί ο συνολικός έλεγχος όλης της οικονομικής δραστηριότητας. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν ήταν μόνο το να σχεδιάσουμε την εφαρμογή. Έπρεπε να αλλάξουμε το hardware, τα συστήματά μας, έπρεπε να επιλέξουμε τα κατάλληλα λογισμικά και έπρεπε όλα να λειτουργήσουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το σύστημα iPark, το οποίο έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πολλά, έχουμε αυτή τη στιγμή περισσότερους από 70 με 80.000 χρήστες τους 3 μήνες ο οποίος λειτουργεί. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι οι πολίτες είναι έτοιμοι, και ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό, να διαχειριστούν ψηφιακά ό,τι αφορά την επαφή τους με τους πολίτες. Μεγάλες αλλαγές, ουσιαστικό αποτέλεσμα, εξοικονόμηση πόρων και οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που δεν περισσεύουν σε κανένα Δήμο. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι τα βήματα και οι διακρίσεις που έχουμε πάρει, που έχουμε λιδωρηθεί, ξέρετε, και δεν σας κρύβω ότι θεωρώ ότι αδική τη συνολική προσπάθεια. Είχαμε βραβευτεί πέρυσι ως Smart City της χρονιάς, επειδή καταφέραμε σε 4 τομείς και διακριθήκαμε. Το Smart City της χρονιάς και τα βραβεία δεν έχουν να κάνουν με το που έχουμε φτάσει. Αξιολογούν τα βήματα τα οποία γίνονται κάθε φορά και θεωρώ ότι δεν υπάρχει παράδειγμα, και το λέω με αυτοπεποίθηση αυτό, Δήμο ή Δημοτικής Αρχής που μέσα σε 3 χρόνια να άλλαξε τόσα πολλά στο κομμάτι της ψηφιακής υποδομής. Και θα ήταν ευκαιρία για τους τηλεθεατές να επισκεφτούν τον διαδικτυακό μας κόμβο www.hania.gr και να δουν εκεί τι υπηρεσίες με πρόβλεψη χρόνου, με συγκεκριμένες οδηγίες απολύτως χρηστικές για κάθε τι το οποίο τους απασχολεί. Από την έκδοση μιας βεβαίωσης στην οικονομική υπηρεσία μέσω ή
πρόσβαση στο δημοτολόγιο. Όλες λοιπόν οι υπηρεσίες ψηφιακά. Και επειδή ακούγεται σαν ευκολόγιο να μετασχηματιστούμε ψηφιακά, θεωρώ ότι αυτό το ευκολόγιο για πολλούς στο Δήμο Χανίων έχει γίνει πράξη. Και μακάρι να γίνει μοντέλο και για τους υπόλοιπους Δήμους της Κρήτης. Κύριε Δήμαρχε, θα κάνω εμβόλυμα και ερωτήσεις γιατί επιμένουν οι τηλεθεατές. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ερώτημα τηλεθεατή. Να πω όμως, κύριε Δασκαλάκη, ότι μπορεί να απαντώ συνοπτικά στις ερωτήσεις, όμως πίσω από κάθε απάντηση κρύβεται μια ολόκληρη ανάλυση που δεν θέλω απλά να κουράσω τους τηλεθεατές. Βεβαίως, μα το κατανοούν αυτό οι τηλεθεατές. Λοιπόν, ερωτάνε εδώ τι γίνεται, λέει, με τα τουριστικά λεωφορεία που δεν υπάρχει χώρο στάθμευση στα Χανιά, παρά μόνο, λέει, χώρο στάσης για επιβίβαση και αποβίβαση τουριστών. Mm-hmm. Το διαβάζω όπως έρχεται, έτσι κάνουμε εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Ωραία. Αυτό συμβαίνει, λέει, μόνο στα Χανιά και σε καμιά άλλη πόλη στην Κρήτη. Χαιρόμαστε που έχουμε αυτή την πρωτιά. Χαιρόμαστε που το κέντρο της πόλης με τους περιορισμούς που έχει δεν είναι χώρο στάθμευσης όπως είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Χαιρόμαστε που δεν υπάρχουν αυτά τα τείχη λεωφορείων μπροστά από τα μνημεία μας, είτε είναι δημοτική αγορά, είτε είναι η Δυτική Τάφρος, και έχουν μπει οργανωμένα σε ένα χώρο που έχει τα κατάλληλα πλάτη και μπορούν να εξυπηρετούν για επιβίβαση και αποβίβαση ή για σύντομη στάση, εφόσον δεν υπάρχει η πίεση άλλων λεωφορείων, συνοδό Πλουμιδάκη. Εκεί λοιπόν με ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργεί ήδη ένα χρόνο με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Το σημείο αυτό είναι 300 και λιγότερο, περίπου 300 μέτρα από τη δημοτική αγορά. Δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να δει και το δημοτικό μας κήπο και το εθνικό στάδιο και να περιδιαβεί το εμπορικό κέντρο των Χανίων. Είναι η καλύτερη λύση η οποία είχαμε διαθέσιμη και είμαι της άποψης και για όσο είμαι δήμαρχος θα είμαι της ίδιας άποψης ότι αυτή η λύση είναι μια ικανοποιητική λύση για τα δεδομένα των Χανίων. Λοιπόν, δεύτερο ερώτημα, κύριε Δήμαρχε, είναι διασκορπισμένα, αλλά νομίζω ότι έχουν να κάνουν το κομμάτι της καθημερινότητας. Η πλακόστρωση στην παλιά πόλη των Χανίων σε κάποια σημεία χρειάζεται, λέει, άμεσες παρεμβάσεις. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται συνεχείς παρεμβάσεις, γιατί οι παρεμβάσεις γίνονται, μετά υπάρχουν συνεχώς φθορές. Όλο αυτό έχει να κάνει με δύο, με την ποιότητα κατασκευής. Δυστυχώς, οι πλάκες καρύστου που έχουν επιλεγεί σε πολλά σημεία δεν εφαρμόζουμε τον τρόπο που θα θέλαμε, αλλά αυτό είναι τεχνικό. Το άλλο, το ουσιαστικό, έχει να κάνει με τη δυναμικότητα των τεχνικών συνεργείων του Δήμου. Θέλω απλά να αναφέρω ένα αριθμό. Ότι ο παλιός Δήμος Χανίων, που η έκτασή του ήταν μέχρι την Γογονή, τη Χαλέπα και τον Κλαδισσό, είχε περίπου 120 άτομα στα τεχνικά του συνεργεία. Εμείς σήμερα, για όλο τον Μητροπολιτικό Δήμο, έχουμε μόνιμο προσωπικό που δεν ξεπερνάει τα 20 άτομα με ό,τι παρεμβάσεις έχουμε από τα προγράμματα, τα οκτάμενα προγράμματα τα οποία τρέχουν κατά καιρούς. Πάντα η προτεραιότητα θα είναι τα σχολεία, οι παιδικές χαρές, οι αθλητικοί χώροι και προσπαθούμε και προσπαθούν οι εργαζόμενοι των τεχνικών μας συνεργείων να είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπείς απέναντι σε αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Παρεμβαίνουμε. Θα θέλαμε να είχαμε μεγαλύτερη δυνατότητα να παρέμβουμε και θέλω να είμαι ειλικρινής. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η εικόνα και εκεί θεωρώ ότι είναι βελτιωμένη σε σχέση με αυτό το οποίο ήταν στο παρελθόν. Άλλη ερώτηση, τηλεθεατή. Τι θα γίνει με το Δημαρχείο, αφού υπάρχει, λέει, η πρόθεση για τη μεταφορά στο Πολεμικό Μουσείο? Η αλήθεια είναι ότι το Δημαρχείο των Χανίων λειτουργεί σε ένα κτίριο το οποίο δεν είναι αντάξιο της αρχιτεκτονικής παράδοσης των Χανίων, ούτε είναι ένα σημείο τοπόσιμο όπως θα έπρεπε και πρέπει να είναι το κάθε Δημαρχείο. Γι' αυτό, σας το ανέφερα και πριν, είναι διαδικασίες να αποκτήσουμε τους πρώην Ιταλικούς στρατώνες, ώστε να λειτουργήσει εκεί το νέο Δημαρχείο και απέναντι στα κτίρια του ΙΚΑ οι συμπληρωματικές υπηρεσίες, να αποφύγουμε τα πολλά ενίκια τα οποία καταβάλουμε μηνιαίως για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Εκεί θα χρειαστούμε μια σχετική υπομονή. Θεωρώ ότι η επόμενη θητεία θα βρει υπό ανακατασκευή, κατά τη διάρκεια της επόμενης θητείας, θα μπει υπό ανακατασκευή το νέο Δημαρχείο των Χανίων. Δείτε λοιπόν τώρα εδώ τηλεθέτης, μιλάει για τη λεωφόρο Σούδας, αναφερόμενος στην πρόσφατη τραγωδία εδώ στο Ηράκλειο με τα δέντρα. Ναι. Ότι κάνει μία παρέμβαση. Υπήρχε και στο παρελθόν. Και μία έκκληση, επειδή και εκεί, λέει, έχει γίνει ένα παρόμοιο περιστατικό δυστυχώς στο παρελθόν. Αν έχετε μπει, λέει, σαν δημοτική αρχή στην διαδικασία, μετά την πρόσφατη τραγωδία στο Ηράκλειο, να ελέγξετε ανάλογες περιπτώσεις στα Χανιά που δεν είναι και λίγες.
Έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς είναι αδύνατο πρακτικά να ελεγχθούν με απόλυτο τρόπο το σύνολο του αστικού πρασίνου το οποίο υπάρχει. Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα πολυνομίας, πού μπορεί να παρέμβει ο Δήμος, πού παρεμβαίνει η περιφέρεια. Τα δέντρα τα οποία βρίσκονται κάτω από πυλώνες της ΔΕΗ πρέπει να γίνουν συνεπικορούμενοι με την υπηρεσία της ΔΕΗ. Όσα βρίσκονται σε ιδιωτικό χώρο, αλλά πλησίων ενός δρόμου, δεν υπάρχει ουσιαστικός τρόπος να πιέσουμε τους ιδιώτες. Είναι ένα δεδαλώδες πλαίσιο στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις. Πάντως, στα κεντρικά σημεία έχουμε φροντίσει τουλάχιστον να υπάρξει η πιο άμεση παρέμβαση για να αποφύγουμε τέτοια δυστυχήματα. Συγκεκριμένα βέβαια, οφείλω να πω ότι η Λεωφόρο Σούδας είναι και αυτό επαρχιακό δίκτυο με τις όποιες δυσκολίες. Δεν το λέω για να φορτώσω τις ευθύνες στην περιφέρεια. Το αναφέρω όμως για να γνωρίζει και ο τηλεθεατής ότι δεν ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες πάντα στο Δήμο. Αλλά για να παρεύει ο Δήμος θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα. Είναι διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες δεν οφείλει να τις γνωρίζει ο πολίτης. Ο πολίτης θέλει ένα τελικό αποτέλεσμα, χωρίς να ενδιαφέρεται ποιος είναι υπεύθυνος. Όμως για την αλήθεια του πράγματος το αναφέρω. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θα πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα μιλήσουμε για τη δημοτική αγορά, αλλά θα πάμε και λίγο αυτοδιοικητικά, γιατί σε λιγότερο από ένα χρόνο θα στηθούν κάλπες και στον Δήμο Χανίων. Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής για απόψε. Ωραία, έχουμε στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, 2810-38.000 το τηλεφωνικό μας κέντρο και dascalakis@crete.gr το mail της εκπομπής για τα δικά σας μηνύματα. Έρχονται διαρκώς, θα μεταφέρω όσο το δυνατόν περισσότερο και σε αυτό το μέρος. Θέλω να πάμε, κύριε Δήμαρχε, στο κομμάτι της δημοτικής αγοράς. Είναι ένα σήμα κατά τεθέν για την πόλη των Χανίων. Θέλω να σας πω ότι όταν ακούγαμε πριν από μερικά χρόνια ότι θα γίνει ανάπλαση, ότι θα κλείσει η αγορά, ακόμα και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, δηλαδή ακόμα και εδώ στο Ηράκλειο λέγανε καλά, δεν θα γίνει με τίποτα. Κι όμως η δημοτική αγορά είναι εργοτάξιο. Αυτό που ζητάνε οι πολίτες των Χανίων βλέποντας τα μηνύματα είναι ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να αλλοιωθεί η εικόνα αυτού του εμβληματικού κτηρίου που, αν θέλετε, ιστορικά συμβολίζει και την οικονομική δύναμη της Κρήτης. Θα το πω πολύ απλά. Ήταν το πρώτο πολυκατάστημα που άνοιξε στην Κρήτη. Ήταν το πρώτο πολυκατάστημα. Ήταν ένα φαραωνικό έργο για τα δεδομένα της εποχής. Ένα έργο που για να γίνει, αναγκάστηκαν να γίνουν τεράστιες παρεμβάσεις στο ενετικό τείχος. Και ένα έργο το οποίο, μάλιστα αξίζει να το πω αυτό, έγινε για να βοηθήσει στη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος και αυτό από αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο το 1906. Καθώς τότε πολλοί από τα χωριά κατέβαιναν για να η συγκέντρωση των καταστημάτων σε ένα χώρο. Οπότε βλέπετε ότι το πρόβλημα του κυκλοφοριακού ήταν υπαρκτό ακόμα και με τα κάρα, χωρίς καν την παρουσία αυτοκινήτων. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, όταν και εμείς ως Crete TV κάναμε το ρεπορτάζ τότε που είχε κλείσει η αγορά. Μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί πολίτες που μίλησαν τότε στο φακό της Crete TV και στη Βίκη την Παπαδογιαννάκη, στην κάμερα του Αντώνη του Ιγκλεζάκη, ήταν συγκινημένοι. Δηλαδή είδα δάκρυα από τους Χανιώτες για αυτήν την αγορά που θα επανέλθει και να υποθέσω θα επανέλθει και δρυμύτερη. Ωραία. Να πω ότι η σύνδεση που υπάρχει με την τοπική κοινωνία της δημοτικής αγοράς είναι πράγματι συγκινητική. Έχει ιστορικές αναφορές. Ήταν το κέντρο, όχι του εμπορίου, αλλά και της κοινωνικής ζωής για πάρα πολλές δεκαετίες. Εγκαινιάστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, σηματοδότησε την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και πάρα πολλές επιμέρους αναφορές. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ζήτημα για το πώς θα είναι. Το έργο είναι αποκατάσταση. Η προσπάθεια δηλαδή και η μελέτη η οποία έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι να επανέλθει στον τρόπο με τον οποίο παραδόθηκε το 1913. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει κανείς φόβος για το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα αποτέλεσμα αντάξιο του ιστορικού βάρους του μνημείου που λειτουργεί ως ένα υπερτοπικό σημείο αναφοράς, ένα τοπόσημο για τα Χανιά και όλα μέχρι στιγμής βαίνουν απολύτως ικανοποιητικά. Να τονίσω ότι είναι και το μεγαλύτερο έργο το οποίο εκτελείται αυτή τη στιγμή στο Δήμο Χανίων. Είναι ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε στο σύνολό της. Είναι ένα εμβληματικό έργο.
από την περιφέρεια Κρήτης και τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για την γενναία αυτή χρηματοδότηση του συγκεκριμένου μνημείου. Προχωρούν οι διαδικασίες, έχει ήδη αποκαθιλωθεί η σκεπή, γίνονται ήδη προετοιμασίες για την κατασκευή της καινούριας, γίνονται οι στατικές ενισχύσεις στο κτίριο. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις με την αρχαιολογία, καθώς το συγκεκριμένο έργο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι δύο μνημεία. Είναι το νεότερο μνημείο, το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, και είναι το ενετικό τείχος, το πάνω στο οποίο έχει κτιστεί η αγορά, και η προσπάθεια είναι να αναδείξουμε και το ενετικό τείχος, το τελικό αποτέλεσμα να είστε σίγουροι ότι θα δικαιώσει τις μεγαλύτερες, τις καλύτερες προσδοκίες και των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Το χρονοδιάγραμμα είναι τον Ιανουάριο του 2024 και επιπλέον πραγματοποιούμε μια πολύ μεγάλη μελέτη συζήτηση για το τι καταστήματα και πώς θα λειτουργούν την επόμενη μέρα. Θέλουμε δηλαδή να δώσουμε ξανά τον χαρακτήρα της προώθησης των τοπικών προϊόντων και να αποβάλουμε όλα τα είδη τα οποία δεν έχουν κάποια σύνδεση με τον τόπο, όχι σε μια διάθεση αν θέλετε να εξοβελήσουμε οτιδήποτε δεν είναι κριτικό ή ότι δεν είναι ελληνικό, σε μια προσπάθεια όμως μπαίνοντας κάποιος στο εμβληματικό αυτό κτίριο να δει της εξαιρετικής ποιότητας κριτικά ή ελληνικά προϊόντα με έναν συγκροτημένο τρόπο, με έναν οργανωμένο τρόπο, χωρισμένο αναπτέρυγες που και το εμπόριο να προωθεί αλλά και να προδιαθέτει τον κόσμο να παραμείνει μέσα και να απολαύσει την ομορφιά του κτιρίου. Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε λίγο. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πότε πλέον η αγορά θα παραδοθεί ξανά στην κοινωνία των Χανίων? Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με τη σύμβαση, η οποία ήταν διετής, αναμένουμε να ολοκληρώσουμε τις συγκεκριμένες εργασίες. Από εκεί και πέρα αντιμετωπίζουμε τα πολλά τεχνικά προβλήματα τα οποία ανακύπτουν σε κάθε φάση της εξέλιξης του έργου. Όμως η τεχνική μας υπηρεσία με τους καλύτερους μηχανικούς που τη διακρίνουν είναι καθημερινά εκεί. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία και με την εφορία αρχαιοτήτων και την εφορία νεοτέρων μνημείων. Τα όποια θέματα υπάρχουν θεωρώ ότι θα κλείνουν και θα κλείσουν το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Και κυρίως να σας πω ότι ήταν και πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα να μπορέσουμε να έρθουμε σε συνεννόηση με τους καταστηματάρχες για να φύγουν με έναν οργανωμένο τρόπο και όπως είδατε άδειασε, εκενώθηκε η δημοτική αγορά χωρίς την παραμικρή διαμαρτυρία και αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς και διαβούλευσης με τους καταστηματάρχες. Επειδή μιλάμε για αγορά, θα θέσω ένα ερώτημα που ήρθε πριν από λίγο. Οι σχεδιασμοί, λέει, για τη βελτίωση λειτουργίας λαϊκών αγορών 5 μέρες την εβδομάδα και την αποσυμφόρηση των οδών έχουν αναβληθεί για τις ελληνικές καλένδες. Τυχόν δικαιολογία περί της πανδημίας COVID δεν είναι ικανοποιητική πλέον και θέλουμε λύσεις. Προφανώς είναι ένας από τους πολίτες που θέτει συνεχώς το πρόβλημα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών έξω από το σπίτι του. Το καταλαβαίνω, το θεωρώ και εύλογο. Όμως δεν έχουμε δυστυχώς σε καμία πόλη, μπορώ να πω, της ελληνικής περιφέρειας αυτούς τους δρόμους ή τις περιοχές ή τα πάρκα μέσα στα οποία θα μπορούν να λειτουργούν οι λαϊκές αγορές χωρίς να προκαλούν όχληση. Τι έχουμε κάνει όμως, κύριε Δασκαλάκη? Έχουμε κάνει κάτι που θεωρώ ότι είναι καινοτόμο και πρωτοποριακό σε επίπεδο χώρας. Πήγαμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και τους αναθέσαμε μία έρευνα, μία μελέτη να μας σχεδιάσουν από την αρχή πάγκους οι οποίοι θα ικανοποιούν τις ανάγκες των παραγωγών αλλά και των εμπόρων των λαϊκών αγορών, θα μπορούν με μία ενιαία αισθητική, με έναν εύχριστο τρόπο, με ένα χαμηλό βάρος, να μπορούν να γίνεται η χρήση και να αλλάξει η εικόνα και η λειτουργία των δημοτικών αγορών. Ολοκληρώσαμε αυτή τη μελέτη, μας παραδόθηκαν τα πρότυπα των πάγκων, θα τα κατασκευάσει ο Δήμος Χανίων, θα τα δώσει σε αυτούς που έχουν άδεια και έτσι θα μπει και μια εφταξία στο σύνολο των λαϊκών αγορών. Από εκεί πέρα πάντα προκύπτουν προβλήματα. Ναι, πράγματι είχαμε πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού εποπτών, τα οποία μέσα στην τεράστια υποστελέχωση που έχουμε ως Δήμοι, συνεχίζουμε και διεκδικούμε συνεχώς να καλυφθούν αυτά τα κενά και τα έχουμε καταφέρει. Προβλήματα και ζητήματα θα υπάρχουν, όμως νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στις λαϊκές
και είμαστε εκεί για να αντιμετωπίζουμε ό,τι προκύπτει. Πρωτού σας πάω στο κομμάτι του πολιτισμού, γρήγορη απάντηση για ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ σοβαρό θέμα που αφορά το σύνολο των κρητικών πόλεων και όχι μόνο. Ζητούν λύση λίγη για τα αδέσποτα της πόλης. Κάτι πιο αποτελεσματικό είναι το ένα μήνυμα. Έχουν γίνει κάποια βήματα, όμως δυστυχώς και τα Χανιά ακολουθεί το παράδειγμα των άλλων πόλεων με τα αδέσποτα. Ακούστε. Ποιος μπορεί να αξιολογήσει το πώς το πολύ μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων? Νομίζω ότι ο κάθε επισκέπτης, ο κάθε παρατηρητής μπορεί να δει τον αριθμό των αδέσποτων που κινούνται στις πόλεις. Και πράγματι, τα τελευταία χρόνια αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί πάρα πολύ. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε προβεί σε ένα πολύ μεγάλο, με μια πολύ μεγάλη εκστρατεία στηρώσεων. Οι στηρώσεις, οι οποίες έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια σε αριθμό, και τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία, είναι περίπου οι στηρώσεις που είχαν γίνει τα προηγούμενα 10 χρόνια. Και ταυτόχρονα κοιτάξαμε κάτι το οποίο ήταν δύσκολο πολιτικά, αυτονόητο όμως για τη διαχείριση των αδεσπότων, να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο ζώων μέσα στο οποίο θα μπορούσαμε να φέρουμε τα ζώα, να τα θεραπεύσουμε από τυχόν παθήσεις οι οποίες είχαν, να κάνουμε την απαραίτητη σήμανση, να τα στηρώσουμε και να τα επαναφέρουμε στον τόπο από το οποίο τα μαζέψαμε, γιατί όλη αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με την νομοθεσία η οποία υπάρχει. Πολλοί πολίτες θεωρούν ότι ο Δήμος πρέπει να παίρνει τα αδέσποτα από το δρόμο, από την πλατεία που τα συναντά και να τα κλείνει σε ένα χώρο. Αυτή η λογική δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν προωθεί την ευζοία των ζώων και όλη αυτή η διαχείριση είναι απολύτως ξεπερασμένη. Αυτό το οποίο κάνουμε και αυτές είναι οι οδηγίες της νομοθεσίας είναι να δημιουργούμε τις υποδομές, να φροντίζουμε τα ζώα και να τα επαναφέρουμε στο περιβάλλον τους. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα? Εάν σταματήσουμε να έχουμε ανεξέλεγκτες γεννήσεις των ζώων. Άρα στηρώσεις όχι μόνο στα δέσποτα, αλλά και στην ευθύνη που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς να το στηρώσει και να φροντίσει για την υγεία του. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος. Είμαστε υπεύθυνοι όλοι οι πολίτες να μπορέσουμε, γιατί τα φαινόμενα να γεννάνε τα ζώα συντροφιάς και να τα εγκαταλείπουμε σε δημόσιο χώρο, είναι και ο πυρήνας του προβλήματος των αδέσποτων. Κύριε Δήμαρχε, αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση στα Χανιά, επειδή έχω δυνατές σχέσεις με την πόλη των Χανίων, είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχετε μία, σαν Δήμος, μία μεγάλη εξωστρέφεια όσον αφορά τον πολιτισμό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα Χανιά γίνονται ένα σημείο αναφοράς πολιτιστικών δράσεων που δεν περιορίζονται ως δράσεις μέσα στην πόλη των Χανίων. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που θα πει θα πάω στα Χανιά γιατί συμβαίνει αυτό. Να σας πω, κύριε Δασκαλάκη, τα Χανιά όπως και συνολικά ίσως η Κρήτη γνωρίζουν μια έκρηξη αναπτυξιακή. Σε ποσοτικούς δείκτες όλοι οι αριθμοί δείχνουν μια πολύ μεγάλη μεγέθυνση στο κομμάτι της οικονομίας, στον τουρισμό, στην αξία της γης, στην πολεοδόμηση. Όλο αυτό όμως, ξέρετε, δεν χαρακτηρίζεται ως ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη προϋποθέτει και μια ποιοτική διάσταση. Αυτό λοιπόν που είδαμε και αυτό το οποίο έχουμε προτάξει ως Δημοτική Αρχή είναι ότι θα πρέπει μέσα από τον πολιτισμό να δημιουργήσουμε ενός άλλου είδους κινητικότητα, να μπορούμε να προσκαλέσουμε κόσμο ο οποίος συνομιλεί για τις τέχνες, για τα γράμματα, για τον πολιτισμό και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία άλλη εικόνα των Χανίων. Έτσι λοιπόν από εξ αρχής επενδύσαμε συνειδητά στον πολιτισμό. Έχουμε συγκεκριμένο απολογισμό στο τι έχουμε κάνει. Από το μοντέλο η περιφέρεια να φιλοξενεί παραγωγές, περάσαμε στο μοντέλο η περιφέρεια να δημιουργεί παραγωγές. Και πώς το κάναμε αυτό? Το κάναμε με την πολύ μεγάλη παραγωγή, με την περιφέρεια, με τον καπετάν Μιχάλη, που για πρώτη φορά ένα πολύ μεγάλο έργο κριτικού καλλιτέχνη του Νίκου Καζαντζάκη έγινε από συντελεστές, από ανθρώπους, από μουσικούς της Κρήτης και παρουσιάστηκε στο κοινό της Κρήτης. Συνεχίστηκε με την πολύ πετυχημένη έκθεση Κρασάκη της Δημοτικής μας Πινακοθήκης, η οποία συνεχίζει τις πολύ μεγάλες εκθέσεις. Τώρα έχουμε την έκθεση για τον Τζον Κράκστον σε συνέχεια και σε συνεργασία
με το Μουσείο Μπενάκη. Και είναι και meeting point η Πινακοθήκη των Χανίων για μεγάλες εκθέσεις που ξεκινούν από την Αθήνα και έρχονται στα Χανιά. Και όχι μόνο έρχονται, εμπλουτίζονται και συνεχίζουν το ταξίδι. Χαρακτηριστικά η έκθεση του Τζον Κράξτον θα πάει στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη και θα καταλήξει στο Λονδίνο. Όμως η έκθεση Κρασάκη και οι υπόλοιπες εκθέσεις μέχρι να φτάσουμε στην έκθεση στη σημερινή έφεραν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έφεραν σε αριθμούς. Είδαμε χιλιάδες κόσμου να έρχονται στα Χανιά για να δει τις εκθέσεις αυτές. Αλλά είδαμε και κάτι συγκινητικό, κύριε Δασκαλάκη. Είδαμε σχολεία από όλη την Κρήτη να έρχονται και όχι απλά να επισκέπτονται την Πινακοθήκη, να λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα που φτιάξαμε για να δώσουν καλύτερο και μεγαλύτερο βάθος σε όλο αυτό το πολιτιστικό, στην πολιτιστική δραστηριότητα της Δημοτικής Πινακοθήκης. Εκτός όμως από αυτό, δύο νέα φεστιβάλ γεννήθηκαν τα τελευταία χρόνια στα Χανιά και ήρθαν για να μείνουν. Το πρώτο είναι το φεστιβάλ Ανοιχτά Πανιά. Με έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό, καλέσαμε καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα να δημιουργήσουν πολιτιστικές παραγωγές, να τις παρουσιάσουν και να συνδεθούν με την κοινότητα των Χανίων. Κρατάει 6 μήνες και χιλιάδες πραγματικά και επισκέπτες και καλλιτέχνες εμπλέκονται σε όλο αυτό. Και στους καλλιτεχνικούς κύκλους της υπόλοιπης Ελλάδας πλέον, τα Ανοιχτά Πανιά αυτή η δραστηριότητα είναι γνωστή. Και ξέρετε τι φαίνεται. Φαίνεται ότι η Κρήτη, ότι τα Χανιά είναι ένας φιλόξενος τόπος. Ένας τόπος ο οποίος προωθεί τις τέχνες και τον πολιτισμό όχι μόνο καταξιωμένων καλλιτεχνών, αλλά και νέων καλλιτεχνών που θέλουν να δείξουν την δική τους δουλειά, το δικό τους αποτύπωμα. Και το τρίτο φεστιβάλ, το δεύτερο φεστιβάλ που σας ανέφερα, είναι το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Ξεκίνησε πέρυσι και ήδη από την πρώτη χρονιά έδειξε τη δύναμη την οποία έχει ως φεστιβάλ και την απήχηση που είχε στον κόσμο του βιβλίου, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που τους αρέσει αυτή η επαφή με το πνεύμα και τη διανόηση. Φέτος λοιπόν θα έχουμε το δεύτερο φεστιβάλ βιβλίου. Ήδη από πέρυσι είχαμε παρουσίες από το εξωτερικό και φέτος τα πρώτα μηνύματα που έχουμε είναι ότι χωρίς υπερβολή το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων έρχεται για να καταξιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα, όχι της Ελλάδος, της Μεσογείου και ενδεχομένως στο μέλλον και της Ευρώπης στο χώρο του βιβλίου. Και βέβαια τα καταξιωμένα φεστιβάλ που έχουμε, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το οποίο έκλεισε τα 10 χρόνια με την παρουσία του Κώστα Γαβρά φέτος και όλη αυτή την πολύ μεγάλη κίνηση και το τεράστιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαρκεί όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και φυσικά το Dance Day, το Φεστιβάλ Χορού, το Φεστιβάλ Καρτούν και όλα αυτά που ουσιαστικά τι κάνουν μαζί με το Πολυτεχνείο, μαζί με τους χώρους πολιτισμού, το Νέο Αρχαιολογικό, την Απτέρα, δημιουργούν μια άλλη αίσθηση των Χανίων εκτός. Δεν θέλουμε, κύριε Δασκαλάκη, να ταυτιστούν τα Χανιά ως ένας χώρος προορισμού που θα το συνδέσει στο μυαλό του κάποιος με το παλιό λιμάνι να πίνει απλά ένα ποτό. Είμαστε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό και ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε είναι η συνειδητή επένδυση στον πολιτισμό. Και για όσους διαμαρτύρονται, και είναι αρκετοί αυτοί, ότι οι δαπάνες στον πολιτισμό έχουν ανεβεί, τους δηλώνω απερίφραστα ότι ο σκοπός είναι να ανεβούν ακόμα περισσότερο. Καμία δαπάνη στον πολιτισμό δεν είναι χαμένη. Αρκεί να έχουν την υπομονή να δουν τα μακροπρόθεσμα ποιοτικά και όχι ποσοτικά ωφέλη. Κύριε Δήμαρχε, επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία, μένουν λιγότερο από 10 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή απόψε. Θέλω λίγο να σας πάω έτσι σε πιο ιδιαίτερες ερωτήσεις. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, σε ολόκληρη τη χώρα θα έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Θα έχουν προηγηθεί και οι εθνικές εκλογές, δεν θα σας πάω στα εθνικά. Θα σας κάνω ένα ερώτημα, αν και νομίζω ότι την ξέρω την απάντηση. Πριν από στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, στα Χανιά εμφανιζόσασταν ως το outsider, ως ο άνθρωπος που είναι πολύ νέος, που ίσως δεν έχει την εμπειρία και καταφέρατε και κάνατε στο δεύτερο κύκλο μία θεαματική ανατροπή. Πολύ απλά, κερδίσατε το Δήμο. Να υποθέσω ότι θέτε να βιώσετε την ίδια εμπειρία στις επόμενες δημοτικές εκλογές, αλλά με μεγαλύτερη ευκολία όσον αφορά το αποτέλεσμα.
Γιατί έχετε πεπραγμένα πλέον. Οι πολίτες καλούνται να σας κρίνουν για αυτά που έχουν γίνει. Σίγουρα η εκλογική διαδικασία ήταν μια μοναδική εμπειρία και για μένα αλλά και για την ομάδα που συμμετείχαμε στις εκλογές. Να πω χαρακτηριστικά ότι από τα 100 περίπου πρόσωπα που συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές με τον συνδυασμό μας, μόνο 2 είχαν προηγούμενη αυτοδιοικητική εμπειρία και μάλιστα με τη συμμετοχή τους σε ένα τοπικό συμβούλιο. Άρα ήταν μια φρέσκια εκ των πραγμάτων, μια νέα, όχι κατά ανάγκη ηλικιακά, αλλά μια νέα δημοτική ομάδα από ανθρώπους που κατέδεσαν πραγματικά την διάθεσή τους να προσφέρουν ανιδιωτελώς και ομαδικά σε όλο αυτό το δημοτικό γίγνεσθε. Η εμπειρία των 3, όσον ούπο 4 χρόνων ήταν εξαιρετικά διδακτική για όλους μας και κάθε μέρα προσφέρει και μια καινούρια. Και με μια πανδημία μέσα. Με μια πανδημία, με όλη αυτή την αλλαγή που προσπαθήσαμε να πετύχουμε, με όλη αυτή την προσπάθεια να δείξουμε το εξής, κύριε Δασκαλάκη. Ποτέ ένας δήμαρχος δεν μπορεί να καταφέρει αποτέλεσμα. Ποτέ μια δημοτική αρχή δεν μπορεί να καταφέρει αποτέλεσμα. Προϋπόθεση είναι αυτή η ομαδική δουλειά, αρχικά ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αγκαλιαστεί και από τις υπηρεσίες του Δήμου. Όλοι μαζί λοιπόν, ως δημοτική αρχή και υπηρεσιακή, να ταυτιστούμε με μια κοινή πορεία και κυρίως με μια εμπιστοσύνη. Και εμείς προς τους υπηρεσιακούς, αλλά ακόμα κρισιμότερο, υπηρεσιακοί προς εμάς. Άρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το αναφέρουμε για μένα. Άρα, θα διεκδικήσετε Ήθελα λοιπόν να καταλήξω ότι θεωρώ ότι έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε τα πράγματα. Μια προσπάθεια η οποία προφανώς για να ολοκληρώσει και να δείξει τα αποτελέσματά της θα χρειαστεί και θεωρώ ότι γι' αυτό είναι και ο βασικός λόγος και μία ακόμα θητεία. Ζητάμε λοιπόν από τους πολίτες να αξιολογήσουν όχι μόνο το τι έχουμε κάνει αλλά να δουν και την προοπτική του Δήμου τα επόμενα χρόνια στη βάση όλων αυτών που έχουν συμβεί και συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Άρα εκ των πραγμάτων και εγώ και η δημοτική μας ομάδα και η δημοτική μου ομάδα θα θέσουμε εκ νέου υποψηφιότητα για να αξιολογηθούμε από τους πολίτες και να ολοκληρώσουμε μια τεράστια προσπάθεια που στην ολοκλήρωσή της θα βρούμε και θα βρεθούν τα Χανιά σε μια τελείως διαφορετική ημέρα. Λοιπόν, τώρα θα πάω σε μια πιο πονηρή ερώτηση και γιατί το λέω αυτό. Αυτή την περίοδο εμείς οι δημοσιογράφοι, επειδή προετοιμαζόμαστε για τα εκλογικά και τις εθνικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, μπορεί να φαντάζουν ότι είναι μακριά, αλλά δεν είναι καθόλου μακριά, γιατί οι διεργασίες και στα εθνικά και στα αυτοδιοικητικά έχουν πάρει φωτιά στην Κρήτη. Όταν λοιπόν βάζουμε κάτω στα δημοσιογραφικά γραφεία τους Δήμους και λέμε πού είναι η πολυπλοκότητα, πού υπάρχει ο γρίφος, πού είναι οι υποψήφοι, βλέπουμε ότι υπάρχουν δήμοι που πραγματικά θα γίνει μία μάχη, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, μία σφαγή σε εισαγωγικά. Θέλω να σας πω ότι όταν βάζουμε τα Χανιά, πέρα από εσάς, τις δύο παρατάξεις που γνωρίζουμε ότι θα κατέβουν, φαίνεται ότι είστε ένας δήμαρχος χωρίς αντίπαλο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν θα το υιοθετήσω ποτέ αυτό. Δεν θεωρώ ότι ο Δήμος Χανίων αφορά ένα πρόσωπο, μια υποψηφιότητα, ένας πολύ μεγάλος, ένας εξαιρετικά δυναμικός Δήμος. Υπάρχουν πολλές συλλογικότητες, πολλές ομάδες που θέλουν να εκφραστούν. Θεωρώ απολύτως εύλογο να υπάρχουν και θεμητό, να υπάρχουν πολλοί διεκδικητές της Δημοτικής Αρχής. Θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα και στο μέλλον θα προκύψουν και άλλες υποψηφιότητες και θεωρώ ότι και άλλες υποψηφιότητες θα προσδώσουν σε όλη αυτή την προεκλογική διαδικασία, θα ακουστούν και άλλες προτάσεις. Δεν μπορώ να ξεχάσω, κύριε Δασκαλάκη, ότι και εγώ όταν αποφάσισα να συμμετάσχω στην εκλογική διαδικασία ήμουν ένας μεταξύ 8 υποψηφίων, σε ένα άλλο βέβαια εκλογικό σύστημα, αλλά σε κάθε περίπτωση σε μια διαδικασία που καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, θα έπρεπε να πείσω τους πολίτες για την πίστη μου σε αυτά τα οποία εκφράζω. Αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ, κύριε Δήμαρχε, είναι στις επόμενες εκλογές 8 στα Χανιά σίγουρα δεν θα είστε. Νομίζω ότι δεν θα είμαστε 8. Αναμένω, γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν αξιόλογες υποψηφιότητες. Είναι, θεωρώ, εύλογο να υπάρξουν αξιόλογες υποψηφιότητες και αυτό δίνει και στους πολίτες μεγαλύτερες, περισσότερους,
περισσότερους έτσι, βαθμούς ελευθερίας να μπορέσει να αποφασίσει για το καλύτερο για το μέλλον τους. Προς το παρόν, αναμένουμε το πώς θα εξελιχθεί η πορεία μέχρι τις εκλογές, που όπως είπατε, μπορεί ο ένας χρόνος να φαντάζει πολύ, όμως ο χρόνος στην πολιτική περνάει πολύ γρήγορα και θεωρώ ότι δεν είναι πλέον αργά για αυτές τις συζητήσεις. Η τελευταία μου ερώτηση είναι λίγο πιο προσωπική. Τι είναι για τον Δήμαρχο Χανίων τα Χανιά, και θα το θέσω ακόμα πιο προσωπικά. Όταν είστε μέσα στο αυτοκίνητό σας και είστε μόνος σας και κινείστε είτε νυχτερινές είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας στα Χανιά, τι σκέφτεται ο Δήμαρχος Χανίων βλέποντας την πόλη του? Σκέφτομαι πόσα πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν και πολλές φορές αυτό μου δημιουργεί ένα προβληματισμό. Απ' την άλλη όμως σκέφτομαι και το έχω πει πολλές φορές και σε συνεργάτες στο Δήμο, ότι τα Χανιά, ο Δήμος Χανίων, για όποιον αποφασίσει να είναι δήμαρχος, να κάνει αυτό το λειτουργήμα, να έχει αυτή την πολιτική δράση, ο Δήμος Χανίων είναι το καταλληλότερο, το πιο όμορφο, το πιο δυναμικό και σίγουρα ένα μέρος που θα ήθελα να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει, να τις ξεδιπλώσει, να ξεδιπλώσει όλη αυτή τη δυναμική του για να προσφέρει στους πολίτες αυτό το οποίο μπορεί. Και οι προδιαγραφές του τόπου, η ιστορία του τόπου, οι άνθρωποι των Χανίων είναι σε θέση να πραγματικά να αποτελέσουν ένα σημείο αναφοράς σε εθνικό επίπεδο για την ποιότητα ζωής τους. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε καθημερινά. Παρά τις δυσκολίες, εξακολουθώ και λέω ότι η θέση του Δημάρχου είναι η πιο ουσιαστική από τις δημόσιες θέσεις, χωρίς να θέλω να απαξιώσω. Είναι αυτό που γνωρίζω και να με συγχωρέσουν κάποιες... Είστε αυτοδιοικητικός, είστε από το χώρο της αυτοδιοίκησης. Είναι όλη αυτή η ενασχόληση του Δημάρχου είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό. Είναι από τις λίγες θέσεις ευθύνης που σου επιτρέπει κάτι το οποίο είναι μαγικό. Μία ιδέα, όσο δύσκολη και όσο μακρινή μπορεί να φαντάζεσαι κάποιος, μία ιδέα να τη δεις να πραγματοποιείται. Και αυτό νομίζω ότι αποζημιώνει για όλες τις δυσκολίες και για όλες, αν θέλετε, τις πολλές εκκρεμότητες που πάντα θα μένουν. Το απολαμβάνω λοιπόν, παρά τις δυσκολίες, μαζί με μια καταπληκτική ομάδα που πλέον μετά από 3 χρόνια πραγματικά δεν έχει βρεθεί τίποτα να δημιουργήσει έστω και με ένα ρήγμα στις σχέσεις μας. Και όλο αυτό γίνεται επειδή πιστεύουμε στα Χανιά και πιστεύουμε στο πώς μπορούν να εξελιχθούν και στο μέλλον. Σκεφτόμουν πάρα πολύ αν πρέπει να σας κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά θα την κάνω, γιατί ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που έχει ειδική αίσθηση στο χιούμορ. Όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, και μιλάμε για το μακρινό παρελθόν, κάποιοι επιχειρούσαν στην Κρήτη να δημιουργήσουν μία σύγκριση και έναν άτυπο ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο μεγάλες πόλεις, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Όσο περνούν τα χρόνια, και τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια που είμαι εγώ δημοσιογράφος, αντιλαμβάνομαι ότι οι δύο πόλεις έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, και οι Χανιώτες επιλέγουν το Ηράκλειο και οι Ηρακλειώτες επιλέγουν τα Χανιά. Αν λοιπόν σας έλεγα ότι θέλετε να πάρετε κάτι από το Ηράκλειο και να το εντάξετε στην πόλη των Χανίων, αλλά και τι είναι αυτό που δεν θα θέλατε να πάρετε από το Ηράκλειο, ποια είναι αυτά τα δύο? Είναι πολλά τα θέματα, πολλά τα θετικά. Δύο έχετε να επιλέξετε. Του Ηρακλείου. Δεν σας κρύβω ότι σαν υποδομή αυτό το οποίο βλέπω και δίνει μια πολύ μεγάλη δυναμική στο κομμάτι του πολιτισμού είναι το πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου. Το οποίο όμως... Τώρα ο σκηνοθέτης μου λέει ότι θα θέλατε να πάρετε τη Χανιόπορτα. Αυτό απέφυγα να το πω γιατί θα έκανα αναφορά... Είναι Χανιώτης ο σκηνοθέτης. Θα έκανα αναφορά στο γνωστό ανέκδοτο και θα διαιώνιζα μια συζήτηση η οποία αφορά αποκλειστικά το παρελθόν, αν την αφορούσε και ποτέ. Βεβαίως, ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν και ένα επικοινωνιακό τρίκ, γιατί κάποιοι βολεύονταν σε αυτή την άποψη. Θαυμάζω πάρα πολύ τις δυνατότητες που δίνει στον τόπο το πολιτιστικό κέντρο, το οποίο όμως, ξέρετε, δεν είναι ανταγωνιστικό με την υπόλοιπη Κρήτη. Μετά την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα, όλα θα έρθουν πιο κοντά και θα υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη διάχυση αμφίδρομη. Τα θετικά, ο πολιτισμός, η οικονομία θα μπορεί να επικοινωνεί καλύτερα μεταξύ του νησιού. Άρα, ακόμα και όποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των δύο πόλεων ή συγκριτικά πλεονεκτήματα,
θα αρχίσουν να. Άρα, θα να θέλατε υποχωρούν. Να πάρετε το πολυτεχνικό. Ναι, τι είναι αυτό που δεν θα θέλατε να πάρετε. Βέβαια ότι η διαχείριση του έχει μια πολύ ναι. μεγάλη συζήτηση και κάποιοι αυτοδιοικητικοί που θα με ακούνε θα μου πούνε ότι. Ίσως να μην αντιλαμβάνεται νομίζω ο κόσμος ότι ναι. η ερώτηση είναι χιουμοριστική, ναι. αλλά έχει μια ουσία. Τι δεν θέλετε από το Ηράκλειο? Η αλήθεια είναι ότι η ρημοτομία του Ηρακλείου, ιδιαίτερα σε σημεία εντός του αστικού ιστού, είναι κάτι το οποίο με τρομάζει ως δυνατότητα παρέμβασης, καθώς έγινε με ιδιαίτερα άναρχο τρόπο και οι δυνατότητες να μπορείς να το βελτιώσεις είναι περιορισμένες. Και επειδή υπάρχουν κάποια αντίστοιχα, αλλά μικρότερης έκτασης κομμάτια στα Χανιά, θα προτιμούσα να μείνει σε απόσταση. Και τι θα δίνατε, και μην μας πείτε το κυκλοφοριακό έχουμε. Τι θα δίναμε, θα πρέπει να είναι κάτι αρνητικό αυτό που θα δίνουμε? Όχι, και κάτι καλό. Αυτό που θα έδινα είναι η όψη και η θέα και η ικανοποίηση που νιώθει κάποιος κάνοντας μία βόλτα, όχι κατά ανάγκη τους τουριστικούς μήνες, όχι κατά ανάγκη με κόσμο, σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Ενετικού Λιμένα. Μάλιστα. Δήμαρχε των Χανίων, σας ευχαριστώ θερμά που βρεθήκατε εδώ. Εκτιμώ και το γεγονός ότι κάνατε τη διαδρομή από το Χανιά στο Ηράκλειο για να έρθετε εδώ ζωντανά στην εκπομπή σε μια νύχτα που έχει και κακοκαιρία. Εγώ θα σας ευχηθώ να υλοποιήσετε το όραμά σας για τους Χανιώτες και τις Χανιώτισσες, έναν υπερήφανο λαό με μια ξεχωριστή κουλτούρα, που όλο αυτό είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Κρήτης, η οποία είναι μία, μοναδική και όμορφη από τα ανατολικά στα δυτικά, από τα βόρεια στα νότια. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα σε μία ακόμα ώρα αιχμής με ένα μεγάλο θέμα που αφορά και τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Δεν θα το αποκαλύψουμε ακόμα. Να είστε προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.